πακέτο αναμνήσεις μου στείλες εχθές, που μου ξυπνήσε εικόνες της καρδιάς μου μυστικές. Ένα πακέτο αναμνήσεις προς την πόρτα μου κοιτώ και ένα γράμμα που μου λέει έχω ανάγκη να σε δω, έχω ανάγκη να σε. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Η πέμπτη των ανατροπών, η πέμπτη των συναισθημάτων, η πέμπτη των εκπλήξεων είναι εδώ, η πέμπτη που αγαπάμε. Για να ανοίξουμε μαζί σας, όπως κάνουμε τόσα χρόνια, έχουμε κλείσει τα 10, είμαστε στον 11ο, τα πακέτα που κανένας δεν ξέρει από πριν τι έχουν μέσα, σε τι συναισθήματα θα μας οδηγήσουν και σε τι εξελίξεις. Και αυτό είναι το γοητευτικό. Αυτής της ιστορίας, αυτής της εκπομπής, αυτής της συνοδοιπόρευσης που έχουμε μαζί σας. Πάμε να τα ανοίξουμε και απόψε όλοι μαζί! Η Παρθένα είναι μια νέα γυναίκα που θεωρεί ότι ήρθε σε αυτή τη ζωή για να περάσει μια συγκεκριμένη δοκιμασία. Για κάποιο λόγο γίνονται όλα. Από τότε που έγινε μητέρα, ταλαιπωρείται συνεχώς για θέματα του παιδιού της. Η μικρή Μαρία μεγαλώνει δύσκολα. Με το που γεννήθηκε υπήρχαν κάποιες κίστες στον εγκέφαλό της. Όταν γεννήθηκε είχε έλλειψη ασβεστίου και βλεσοποδία. Έμεινε στην εντατική αρκετό διάστημα. Αργότερα διαγνώστηκε στένωση αορτής μεσοκυλιακού. Έκανε κι άλλο χειρουργείο. Μετά της βρήκαν ένα σοβαρό πρόβλημα στον αριστερό πνεύμονα. Μέχρι τα δύο της δεν αναπτύσσονταν καθόλου. Μετά έκανε κι άλλο χειρουργείο και άλλο χειρουργείο. Και μεγάλη ταλαιπωρία και μεγάλη δοκιμασία και όλα αυτά τα χρόνια η Παρθένα αντιμετωπίζει όλα αυτά με στοικότητα και μόνη της επί της ουσίας, γιατί ο σύζυγός της στις πρώτες δυσκολίες εξαφανίστηκε. Υπάρχει ένας άνθρωπος όμως που τη στηρίζει σαν βράχος σε όλα αυτά που περνάει. Είναι δίπλα της για κάθε πρόβλημα. Αυτό τον άνθρωπο, τον ξεχωριστό, το δυνατό, που συνεχίζει και της δίνει κουράγιο για να ξεπερνάει τα εμπόδια και να συνεχίσει να κοιτάζει τη ζωή με αισιοδοξία όσο μπορεί, αυτόν τον άνθρωπο θέλει να συναντήσει απόψε η Παρθένα και να του πει μεγάλα και σπουδαία λόγια. Η Παρθένα Σιρινίδου ήρθε απόψε στο Πάμε Πακέτο. Καλωσορίζω έναν ήρωα απόψε στην εκπομπή, γιατί η Παρθένα περνάει πραγματικά μεγάλες δοκιμασίες στη ζωή της. Πέρασε αρκετά, να, η αλήθεια είναι αυτή. Ναι. Πώς είναι τώρα το παιδί, πες μου. Τώρα είμαστε σε ένα καλό δρόμο, θα το έλεγα, ότι βρήκαμε το δρόμο μας και προχωράμε. Και προχωράτε πάντα χωρίς το χέρι του πατέρα δίπλα, έτσι. Ναι. Πώς είναι τώρα η Μαρία? Είναι 10 ετών. Α, είναι στα 10 τώρα. Είναι στα 10. Αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα παχυσαρκίας ακόμα. Καλά, αυτό να είναι το πρόβλημα. Το οποίο, παχυσαρκία να είναι το πρόβλημα. Αλλά επειδή το καρδιολογικό είναι ακόμα. Όχι, έχει φύγει από το καρδιολογικό. Περπατάμε πλέον. Δόξα τω Θεώ, βρίσκεται. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Περπατάμε, ναι. Μετά από όλα αυτά που περάσαμε. Ναι, περπατάμε και είμαστε καλά. Αλλά επειδή ήταν αρκετά χρόνια στο καροτσάκι, γι' αυτό πήρε κιλά υπερβολικό βάρος. Είναι τώρα 10 και είναι 80 κιλά. Είναι σχεδόν 80 κιλά. Και ήταν 100. Ήταν πάνω από 100. Ήταν πάνω από 100. Δηλαδή, τι να φανταστώ, ένα 9χρονο παιδάκι 100 κιλά. 9χρονο, 8χρονο πάνω από 100 κιλά, ναι. Και έχουμε φτάσει σε 80 και θέλουμε να κατεβούμε κι άλλο. Θα κατεβείτε. Όμως αυτό το θέμα με το φαγητό δεν μπορούσες λίγο να το ελέγξεις? Όχι, η Μαρία ήταν 60 κιλά, αλλά όταν έγινε ένα ατύχημα τέλος πάντων με κάποιο πόδι που έσπασε το μυρό κτλ. Έμεινα ακινητοποιημένη τελείως. Ένα υπερκινητικό παιδί έμεινα στο κρεβάτι για 2 χρόνια σχεδόν.
Τρώγαμε, πίναμε, τα κάναμε όλα σε ένα κρεβάτι. Σε ακινησία. Κατάλαβα. Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Νομίζω ότι τα προβλήματά της διαγνώστηκαν ακόμη πριν γεννηθεί, έτσι. Από τη μήτρα, από ένα επιγράφημα. Από τη μήτρα μου είπαν για κάποιες σκίσεις, οι οποίες όμως μέχρι τον 8ο μήνα με ταλαιπώρησαν απίστευτα. Με εξετάσεις, ναι, αλλά δεν βρήκαν τίποτα. Κίστη στον εγκέφαλο, έτσι. Ναι, και όταν φτάσαμε πλέον 8 μηνών ήμουν ουσιαστικά, δεν μπορούσα να κάνω κάτι, ούτε έκτρωση, ούτε τίποτα, κάτι τέτοιο. Μέχρι τότε ο άντρας σου ήταν δίπλα σου όλο αυτό? Ήταν δίπλα μου, ήταν δίπλα μου, ναι, ήταν δίπλα μου. Τι έγινε μετά και τρόμαξε και έφυγε, εξαφανίστηκε? Με το που γεννήθηκε η μικρή, γεννήθηκε με κάποια βλασοποδία τέλος πάντων. Ναι, και την πρώτη μέρα που πήγε εντατική που είναι τα γόνατα τα κολλημένα και ανοίγουν τα πόδια προς τα κάτω. Είναι τα εξωστροφή σχήν, ναι, ουσιαστικά, ναι. Αλλά στο αριστερό πόδι είναι όπως γεννάγαμε τις κούκλες, ας πούμε, το αριστερό ποδιού. Ήταν το μπρος πίσω και το πίσω μπρος. Τόσο αλλά πολύ. Τόσο πολύ είχε τσαλακωθεί στη μήτρα μου. Τέλος πάντων δεν χωρούσε. Γεννήθηκε 2,5 κιλά. Ήταν μικρό καμωμένο παιδάκι, αλλά το οποίο δεν ήταν αυτό το σοβαρότερο. Το σοβαρότερο ήταν η έλλειψη ασβεστίου. Που έπρεπε να μείνει εντατική μονάδα μέχρι να σταθεροποιηθεί. Την ίδια μέρα ήρθε ο ορθοπαιδικός, το επαναφέρανε το παιδί, το βάλανε σε γύψο και να έρθει κατ' τέλος πάντων. Και αυτά τον τρόμαξαν? Με το που είδε το πόδι αυτός λιποθύμησε. Καλά, οι άντρες δεν έχουν και πολύ αντοχή σε αυτά, μην νομίζεις. Και ήρθε ο πεθερός μου τότε και τον πήρε και φύγανε. Και εγώ ήμουν με κυσαρική τομή στο κρεβάτι. Και έπρεπε κάποιος να ήταν στο παιδί. Από τη ζωή σου ποτέ έφυγε? Από τη ζωή μου έφυγε εντελώς. Το 2007. Έγινε κάποιο περιστατικό ακόμη? Ή τον έδιωξες εσύ? Γιατί εγώ δεν τον έδιωξα, πήρα το παιδί και έφυγα. Γιατί, τι είπε κάτι, έγινε πρωί. Κάτι? Όχι, δεν είχαμε κάποια ουσιαστικά προβλήματα, απλά δεν αποδέχτηκε ποτέ το παιδί του. Αυτό δεν είναι ουσιαστικό, βρε Παρθένα? Για μένα όχι, για μένα όχι, γιατί τον θεώρησα από την αρχή που γέννηθηκε το παιδί τέλος πάντων ένα αδύναμο χαρακτήρα, οπότε ήμουν αποφασισμένη ότι κάποια στιγμή δεν θα αντέξει τα δύσκολα. Πήρα το παιδί ένα πρωί και έφυγα. Δηλαδή μας έπιασε και η κρίση της 7ετίας. Ναι. Οπότε, ναι. Δεν ήταν ποτέ ουσιαστικά. Δεν αποδέχτηκε ποτέ ότι το παιδί του ουσιαστικά είχε ένα πρόβλημα και έπρεπε να ήταν δίπλα μου στα δύσκολα. Δεν μπορούσα. Αφού δεν μπορούσα, έπρεπε να φύγω. Εσύ από το να είναι λίγο δίπλα σου προτιμούσες το καθόλου? Ναι, προτιμούσα. Γιατί το καθόλου. Παρθένα. Προτιμούσα το καθόλου. Δεν θα ήταν λίγο πιο εύκολο για σένα να το μοιράζεσαι, έστω και λεκτικά? Έστω και κουβεντιάζει με έναν άνθρωπο για το κοινό σας πρόβλημα? Όχι, γιατί είναι κοινό πρόβλημα το παιδί σας. Ότι το παιδί του είναι φυσιολογικό, ενώ δεν είναι. Α, θεωρούσε λοιπόν. Εννοείς ότι χειροτυφλούσες το πρόβλημα. Ναι, ναι. Μάλιστα. Γι' αυτό η Μαρία δεν είχε τίποτα. Ήμουν εγώ η τρελή η μάνα που το ψάχνα το παιδί και ήθελα να μπω σε μια διαδικασία τέλος πάντων νοσοκομείου και προβλημάτων πολλών. Ενώ η Μαρία ουσιαστικά είχε πρόβλημα. Γεννήθηκε. Εντάξει όμως με τη λογική γεννήθηκε σου αυτή. Γεννήθηκε με συγκινήσεις καρδιοπάθεια. Γεννήθηκε με πολλά προβλήματα. Εγώ το δέχομαι ότι έχεις δίκιο. Όμως με το να επιλέξεις εσύ να μην τον έχεις καθόλου δίπλα σου, τον έχεις στηρίσει και από το παιδί σου. Όχι, δεν τον στήρισα ποτέ από το παιδί μου. Όταν αποφάσισα να φύγω, του είπα ότι μπορούσε κάλλιστα να είναι δίπλα μου στο παιδί του. Όποτε ήθελε μπορούσε να το καλά, το όποτε ήθελε δεν είναι το ίδιο με το έρχομαι κάθε μέρα στο σπίτι, ρε Παρθένα. Δεν είναι το ίδιο, είναι διαφορετικό. Έκανες, δημιούργησες συνθήκες που εκ των πραγμάτων δεν ευνοούσαν την καθημερινή συνάντηση πατέρα και κόρης. Όχι, δεν το απαγόρευσα να βλέπω. Δεν είπα εγώ το απαγόρευσες. Απλά του στήρισα το παιδί. Φεύγοντας εσύ από το σπίτι να πας να μείνεις αλλού, αλλά άλλαξες όλο το σκηνικό. Δεν ήταν το ίδιο όπως πριν, που έβλεπε κάθε μέρα το παιδί του, έστω και λίγο, έστω και αυτό το τόσο λίγο που έκανε. Μπορεί και τη Μαρία να ήταν απαραίτητο. Το σκέφτηκες αυτό ποτέ? Όχι. Γιατί πριν χωρίσω είχα απευθυνθεί και σε ψυχολόγο και σε κοινωνικούς. Και τι σου είπε να χωρίσεις, ότι δεν της κάνει καλό να βλέπει τον μπαμπά της? Μου είπαν συγχαρητήρια που χώρισα. Δεν της έκανε καλό να βλέπει τον μπαμπά της? Δεν ξέρω αν της έκανε καλό. Το συζήτησες μαζί της ποτέ? Με τη Μαρία, ναι. Και τι λέει? Όσο για όσα μπορώ τέλος πάντων να αντιληφθώ από τα προβλήματα που έχει αυτό το παιδί, νομίζω ότι είναι πολύ καλύτερα. Είναι πιο ήρεμη, λες? Είναι ευτυχισμένη. Η Μαρία μακάρι. Μέχρι να χωρίσω ήμασταν, ας πούμε, ήταν 3 ετών όταν χώρισα. Ναι. 3 ετών ουσιαστικά. Η Μαρία μέχρι 3 ετών δεν είπε ποτέ μαμά, μπαμπά, γιαγιά, παππού, καμιά λέξη. Δεν άκουγα καν το κλάμα της, έτσι, δεν υπήρχε φωνή. Και όταν χώρισα, η Μαρία πρώτη φορά χαμογέλασε. Η Μαρία πρώτη φορά όταν ξεκίνησα μετά το χωρισμό μου φυσικοθεραπείας, λογοθεραπείας, γιατί μέχρι τότε δεν είχα το δικαίωμα να το κάνω, να βοηθήσω το παιδί μου, γιατί δεν αποδεχόταν ότι το παιδί έπρεπε να βοηθηθεί από ειδικούς.
Μάλιστα. Δηλαδή υπήρχαν ουσιαστικά προβλήματα ότι ο άνθρωπος αυτός δεν είχε συνειδητοποιήσει ότι. Ότι έχει πρόβλημα. Ότι έχει πρόβλημα. Ποιο σου στέκεται λοιπόν σε όλο αυτό το Γολγοθά που περνάς εσύ με το παιδάκι? Σε όλο αυτό μου στάθηκε πολύ ο πατέρας μου. Ήταν ο άνθρωπός μου και οι γονείς μου. Ουσιαστικά η μαμά και ο μπαμπάς. Ναι. Ο πατέρας μου πολύ περισσότερο, θα έλεγα. Αλήθεια λες. Ναι, ήταν ο άνθρωπός μου. Ήταν ο άνθρωπός μου. Και όταν τον έχασα. Κάθε φορά που αναφέρομαι στον πατέρα μου, πιάνω τα ζουμιά μας. Εγώ σε καταλαβαίνω μια χαρά. Πόσο καιρό είσαι? Ήταν ο άνθρωπός μου. Ήταν το δεξί μου χέρι, ήταν αυτός που με πίστευε ουσιαστικά. Που από την πρώτη στιγμή με πίστεψε, μέχρι σήμερα μπορώ να πω ότι είναι ακόμα δίπλα μου, ασχετά να η απουσία του είναι. Πιστεύω ότι ακόμα είναι δίπλα μου. Είναι δίπλα σου. Είναι, με το δικό του τρόπο είναι, το ξέρεις. Δεν πιστεύω ότι σήμερα θα μπορούσα να είμαι εδώ. Ναι. Ναι. Σου δίνει δύναμη ο μπαμπάς. Από εκεί που είναι, ψηλά. Νομίζω ότι δεν είναι τίποτα τυχαίο. Σίγουρα όχι. Αυτό είναι δεδομένο ότι δεν υπάρχει τίποτα τυχαιότητα. Δεν το έχουμε ξαναπεί. Δεν υπάρχει τυχαιότητα στα γεγονότα. Σας το λέω. Είναι κάποια πράγματα που σας τα λέω, πιστέψτε. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν 24 ώρες το 24ωρο δίπλα μου. Χωρίζαμε μόνο στον ύπνο. Δεν τον έδιωχνα ουσιαστικά για να φύγει. Να πάει να κοιμηθεί. Πόσο καιρό έχει που τον έχασε? Το 2011, 23 Μαΐου του 2011 τον έχασα από τη ζωή. Ήταν και πολύ νέος, νομίζω, 60. Ήταν 60 χρονών, έφυγε όρθιος. Τον πήγα στο ΙΚΑ για να πάρει κάποια, ας πούμε, λουτρά για να πάει με τη μαμά από διακοπές. Και είχε άγχος που θα με αφήσει για μια εβδομάδα, ας πούμε, για να φύγει διακοπές. Και τον πήρα ξαπλωτό. Στο ΙΚΑ της Καλλιθέας τον πήγα. Έπαθε καρδιακό επεισόδιο. Έπαθε καρδιακό επεισόδιο. Λυπάμαι πάρα πολύ. Πολύ νέος. Πολύ νωρίς, πολύ κρίμα. Και τώρα. Έχεις τη μαμά σου. Μπορώ να πω ότι πέρασα κατάθλιψη όταν τον έχασα. Δηλαδή η απουσία του δεν μπορεί μέχρι σήμερα να καλυφθεί σε τίποτα. Ναι, δηλαδή, υπάρχουν στιγμές που μου λείπει απίστευτα. Το ξέρω. Γιατί μπορούσα να συζητάω τα πάντα μαζί του. Όταν έφυγε, ο μόνος άνθρωπος που έμεινε μέχρι σήμερα δίπλα μου είναι η μαμά μου. Αυτή η ηρωίδα με λέτε εσείς, αλλά εγώ λέω ότι η μαμά μου είναι ο άνθρωπος που μου δίνει δύναμη να είμαι ακόμα εδώ. Είναι σπουδαίο να υπάρχουν γύρω μας, δίπλα μας, στο σπίτι μας, άνθρωποι που μας εμπνέουν τόσο ιδιαίτερα και τόσο αποτελεσματικά. Δεν τις έχω είναι πει δώρο. ποτέ ότι είναι τόσο σημαντική για σένα. Ναι, ναι, δεν τις έχω εκφραστεί ποτέ. Με λέει ευχάριστη. Να το κάνει σήμερα. Σε λέει ευχάριστη. Σήμερα θα τα πάρει ευχάριστη. Όλα πίσω. Σήμερα αυτά που λέει θα τα με πάρει όλα πίσω. Ευχάριστη, με λέει ότι δεν έχω εκτιμήσει τίποτα όσα έχει κάνει μέχρι σήμερα. Γιατί δεν τη δείχνω την αδυναμία μου, ίσως. Γιατί εσύ έχει μείνει κολλημένη στον μπαμπά σου, γι' αυτό. Μπορεί, ναι. Σίγουρα. Μπορεί, ναι. Και θέλει να τη ζητήσει και συγγνώμη. Θέλω κάτι να τη πολύ ζητήσω, περίεργο ναι. τώρα. Για πες το με αυτό, γιατί θέλω είναι πολύ ενδιαφέρον. Να τη ζητήσω συγγνώμη. Ο τρόπος προσέγγισής σου είναι πολύ ενδιαφέρον. Έχω μετανιώσει απίστευτα, γιατί όταν έχασα τον πατέρα μου δεν λύγησα, δεν έκλαψα καν την ημέρα του θανάτου. Μήπως δεν το πίστεψες? Όχι. Ήμουν θυμωμένη, γιατί μέχρι τότε δεν του είπα ποτέ μια συγγνώμη. Γιατί να ζητήσει συγγνώμη, τι λόγο είχε εσύ, παρθένα μου? Για να ευχαριστώ. Δεν πρόλαβες? Δεν πρόλαβα, όχι. Ότι τον αγαπάς, πρόλαβες? Όχι. Αυτό έπρεπε να το έχεις πει. Όχι, δεν τον είπα ποτέ ότι σε αγαπώ. Έστω να το έγραφες, όπως έκανα εγώ. Όχι, δεν μπόρεσα ποτέ να του το πω. Και αυτό ήταν που με τσάντησε μέχρι σήμερα και είπα ναι, πρέπει να κάνω κάτι πριν φύγει και η μαμά. Μπορεί να φύγω εγώ πριν από αυτή, δεν το ξέρει κανείς. Αλλά τουλάχιστον όσο υπάρχει στη ζωή μου, πρέπει να μάθω ότι την αγαπάει κάποιος από τα παιδιά της. Και πρέπει να το κάνω, γιατί έχω αυτές τις τύψεις με τον πατέρα μου. Μετανιώνω κάθε μέρα που δεν του είπα. Συγγνώμη, γιατί θες να ζητήσεις από τη μαμά σου? Συγγνώμη, ίσως να την έχω απογοητεύσει πολλές φορές με τη στάση μου. Είναι ο πιο αυστηρός κριτής μου. Σε ό,τι αφορά είτε την προσωπική μου ζωή, είτε στο πώς φέρομαι στο παιδί, είτε το πώς αντιμετωπίζω τα καθημερινά προβλήματα. Και εσύ είσαι πολύ αυστηρή με τον εαυτό σου όμως. Και εγώ είμαι πολύ αυστηρή με τον εαυτό μου. Πώς πρέπει να το χαλαρώσεις αυτό λίγο, ρε Παρθένα? Ναι. Εντάξει, έχεις μια ζωή. Άμα την εκπίσεις και την ξοδέψεις στην αυστηρότητα και στις τύψεις που νιώθεις για τη μαμά σου και στις τύψεις που νιώθεις για τον μπαμπά σου που δεν μπορείς πια να το εκφραστείς. Δηλαδή έτσι θα περάσει. Κοίτα, συγγνώμη, θέλω να τη ζητήσω και για πολλούς λόγους. Συγγνώμη, ας πούμε, που μου στέκεται σε καθημερινή βάση. Θέλει και το είναι κάνει. Ο άνθρωπός μου, είναι ωραία. Η ηρωίδα μου. Ναι, είναι και αυτή νιώθει καλά. Το α και το ω. Όχι, δεν το ξέρει. Δεν το ξέρει.
Με λέει ευχάριστη γιατί της λέω δεν κάνεις τίποτα. Εντάξει, νομίζω ότι αυτό πρέπει να το αναιρέσεις. Δεν προσφέρεις τίποτα. Έτσι της λες. Γιατί της το λες, αφού δεν το πιστεύεις, αφού πραγματικά είναι η ηρωίδα σου. Πραγματικά η γυναίκα προσφέρει και το ξέρουμε και εσύ και εγώ και μας το λες τώρα εδώ. Αν δεν ήταν σήμερα δίπλα μου, δεν ξέρω πού θα ήμουν, λοιπόν, πραγματικά. Γιατί δεν της το λες και στο σπίτι και πρέπει να έρθει στο πακέτο για να το πεις. Γιατί σε βλέπει συνέχεια, έχει έναν καημό. Ναι, να πάρει πακέτο. Μαμά, να πάρει πακέτο. Θα το πάρει λοιπόν, να γιατί εμείς το πακέτο το παραδώσαμε, ορίστε η παράδοση, το πήρε το πακέτο. Για έναν καημό, ναι, μαμά, να ο καημός. Να πάρει το πακέτο, ναι. Να. When your legs don't work like they used to before. And I can't sweep you off of your feet. Will your mouth still remember the taste of my love? Βρίσκομαι στην Καλυθέα για να παραδώσω πακέτο στην κυρία Φωτεινή Σιρινίδου. Μια γυναίκα που στέκεται βράχος δίπλα στην κόρη της, δίνοντας κουράγιο και δύναμη. Έχω πολύ περιέργεια να την γνωρίσω. Πάμε να τη συναντήσουμε. Καλή σας μέρα. Η κυρία Φωτεινή Σιρινίδου. Ναι. Τι κάνετε, ο Δημήτρης είμαι. Είσαστε καλά. Σας γνώρισα, γιατί παρακολουθώ την εκπομπή σας, συγχαρητήρια. Αλλά για να έχω το πακέτο, δεν το περίμενα από πουθενά. Δεν το περιμένατε με τίποτα, ε. Ποτέ, ούτε καν. Να πω, αυτό είναι πραγματικότητα. Δεν πάει στο μυαλό μου πουθενά. Είσαστε παραλείπω το πακέτο. Έχετε αγχωθεί για το ποιος μπορεί να είναι. Βέβαια, αγχώθηκα πάρα πολύ κιόλας. Εντάξει, πρέπει να πάρετε το χρόνο σας τότε. Ποιος θα το σκεφτείτε, αυτό δεν μπορώ να σας το πω. Όλες τις απαντήσεις θα τις πάρετε. Εάν αποφασίσετε να έρθετε στο στούντιό μας, με αυτό το κλειδάκι. Θα προσπαθήσω. Έχω και δουλειές, αλλά θέλω να σας πω ακριβώς. Ωραία, λοιπόν. Εντάξει. Μακάρι λοιπόν να τα πούμε στο στούντιο. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Έγινε. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Αχώθηκε όντως. Ναι, δεν κοιμήθηκε όλο το βράδυ. Ήταν άϊπνη. Τι καημένη. Τι της κάνεις. Γι' αυτό πρέπει να της δεις συγγνώμη. Γιατί άλλα που μου λες τώρα. Γιατί την κράτησες άϊπνη. Γι' αυτό πρέπει να της ζητήσεις συγγνώμη. Ένα βράδυ ολόκληρα. Είχε έναν καημό. Δηλαδή κάθε Πέμπτη βλέπει Βίκη. Γλυκιά μου. Άρα λοιπόν είναι πολύ σπουδαίο δώρο αυτό σήμερα που θα έρθει στην εκπομπή που αγαπάει τόσο πολύ, έτσι. Ναι, ψοφάγιο παρέλαση εγώ έλεγα. Νομίζω, τόστησες πάρα πολύ ωραία το πακετάκι σου σήμερα και θα της πεις επιτέλους και λόγια που δεν της έχεις πει τόσα χρόνια και τις αξίζουν πραγματικά. Τις αξίζουν. Είσαι πολύ γλυκός άνθρωπος. Τις αξίζουν γιατί είναι η ηρωίδα μου. Αυτή είναι η ηρωίδα, όχι εγώ. Η κυρία Φωτεινή, ε. Ναι, μετά λοιπόν, από ήρθατε μαζί, έτσι. Ήρθαμε μαζί. Τι σου λέει όλες αυτές τις μέρες, από πού μπορεί να έρχεται αυτό το πακέτο που έχει αγχωθεί και δεν έχει κοιμηθεί και έχει χάσει από τη ηρεμία. Ίσως να είναι παλιά φίλη της από τη Ρωσία. Α, γιατί εκεί ζούσατε ίσως, παλιά. Ναι, μάλιστα. Ζήσαμε αρκετά χρόνια εκτός Αθηνών. Και πάει το μυαλό της εκεί μακριά και πίσω. Ναι, ίσως είναι κάποιος βαφτισιμιός του πατέρα μου, ας πούμε, ή κάποιος φίλος του πατέρα μου. Πού να ξέρει ότι και εσύ τέκνον βρούτε. Ήρθατε μαζί, είναι δεδομένο, δεν καλό το Δημήτρη. Η κυρία Φωτεινή είναι εδώ όλοι μαζί να την υποδεχτούμε με χαρά και αγάπη. Είμαστε οι αγαπημένοι της εκπομπής, το ξεχνάτε. Καλώς την! Ευχαριστώ, Δημήτρη. Τι κάνετε? Καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έμαθα ότι Πέμπτη μας είστε εκεί, μας βλέπετε εκεί. Σε αναμονή, ε. Βέβαια, σε αναμονή. Ευχαριστούμε πολύ. Χαίρεστε λοιπόν που είστε εδώ απόψε. Και χαίρομαι και αγχώνομαι. Τι έμαθα, τι, δεν κοιμηθήκατε όλη νύχτα? Ούτε μάτι, βάρηδα. Γιατί? Μόλις μου πήραν τα παιδιά και μου λένε ότι έχω πακέτο, έπιασε ένα άγχος. Λέω πακέτο εγώ, από πού? Ναι, αλλά την αγαπάτε πολύ την εκπομπή, ήταν πολύ ωραίο να έρθετε απόψε βέβαια, εδώ. Βέβαια, την αγαπάω, αλλά δεν περίμενα να έχω εγώ εκπομπή. Με τίποτα. Δηλαδή, με το που σας είπα ότι πήγα, έκανα αυτή την επέμβαση και έδεσα τις άλπικες για να μην ξανατεκνοποιήσω. Πήρατε την απογαλάκια σας και φύγατε την ίδια μέρα. Χάσατε το παιδί σας. Ναι. Από τότε το Μάρκ δεν τον ξαναείδατε. Όχι. Δεν του είπα ποτέ μια συγγνώμη. Γιατί να ζητήσεις συγγνώμη, τι λόγο είχες εσύ, Παρθένα μου? Για να ευχαριστώ. Δεν πρόλαβες? Δεν πρόλαβα, όχι.
Και αυτό ήταν που με τσάντησε μέχρι σήμερα και είπα ναι, πρέπει να κάνω κάτι πριν φύγει και η μαμά. Μπορεί να φύγω εγώ πριν από αυτή, δεν το ξέρει κανείς. Αλλά τουλάχιστον όσο υπάρχει στη ζωή μου πρέπει να μάθει ότι την αγαπάει κάποιος. Δεν το περίμενα. Το κατάλαβα. Και δεν τώρα που ήρθε το πακέτο, από πού λέτε δεν πηγάζει, ξέρω. Από πού εκπορεύεται. Και πού δεν πάει στο μυαλό μου. Για πείτε μου. Κάποια φίλη, λέω, ναι. Που είναι τόσα χρόνια, δεν την είδα, μήπως κάποια φίλη. Έχετε φίλες μακριά, στη έχω, Ρωσία. Πολύ. Και στη Ρωσία. Πού ζούσατε παλιά. Ζούσα στη Ρωσία. Μάλιστα. Στο Καζακστάν. Πόσα χρόνια έχει που ήρθατε εδώ. Είμαι από το 90 που ήρθαμε. Πόσα παιδιά έχετε. Πέντε. Πέντε. Ναι. Έχετε πέντε παιδιά. Πέντε παιδιά έχω. Είναι μεγάλα τα παιδιά μου. Να σας ζήσουν, μπράβο. Οι μεγάλοι είναι 45, 46 χρονών. Και τα άλλα μετά από 43. Μετά έχω τη τρίτη 37. Ναι. Μετά έχω τη μικρή από τα κορίτσια 35. Ναι. Και έχω το γιο 33. Α, έχετε όλα και το είναι... μικρό, το στενοπούλι που είναι γιος. Ναι, όλα είναι παντρεμένα. Μπράβο, τακτοποιημένα, μια χαρά. Mm. Και εσείς έχετε αδυναμία σε κάποιο παιδί? Όχι. Όχι. Όχι, δεν είναι. Ασχολείστε περισσότερο με κάποιο παιδί, ίσως λόγω συνθήκων? Ναι, έχω. Ναι. Έχω 7 εγγόνια. Τα πέρα αγαπάω. Μάλιστα. Όλα τα λατρεύω, δεν υπάρχει να ξεχωρίσω, αλλά... Αλλά? Εδώ και η μικρή... Έχει ένα πρόβλημα. Η μικρή είναι ποια? Η Πόπη. Πόπη λέγεται. Πόπη λέγεται. Από το Παρθένα? Έχει... Από Παρθένα, ναι, τη λέμε Πόπη. Αυτή είχε το παιδάκι της ανάπηρο. Mm. Είναι, δηλαδή δεν περπατά, είναι πανέξυπνο παιδάκι, πανέξυπνο. Όλα, ό,τι της είσαι, όλα καταλαβαίνει, αλλά ναι. Δεν μιλάει. Α, έχει ούτε θέματα. Περπατάει. Και αυτό μας έχει... Στεναχωρήσει πάρα πολύ. Από αυτό έχει φύγει ο σύζυγος, από αυτό. Από τη στεναχώρια του. Έχει σκάσει η καρδιά του. Οξύεμφραγμα έπαθε, μέσα στο ΙΚΑ κιόλας. Μέσα στο γιατρός. Πήγε να γράψει κάτι φάρμακα. Είχε αδυναμία στην εγγονούλα. Αδυναμία δεν είχε, να πω, δεν ξεχώριζε. Όχι, όχι, δεν ξεχώριζε. Αλλά το πονούσε αυτό το θέμα. Το πονούσε πιο πολύ αυτό το παιδάκι. Αυτό ήταν το πρόβλημά μας. Αλλιώς, μια χαρά ήταν. Και εσείς έχετε αφιερωθεί πολύ στο και εγώ παιδάκι. Τώρα τι να κάνω. Όλοι έχουν κάπως οικογένειες. Εντάξει, τα παιδιά μου έχουν και προβλήματα, αλλά αυτή είναι το χειρότερο. Άμα δεν είμαι εκεί, την βοηθάω όσο μπορώ, όσο υπάρχω. Η κόρη σας εργάζεται, η Παρθένα. Είναι τώρα, εργάζεται στο Δήμο, στη καθαριότητα. Μάλιστα. Με σύμβαση. Και σημαίνει αυτό... ότι πρέπει κάποιος πάντα να είναι με το παιδί, δεν την αφήνετε ποτέ μόνη βέβαια, τη μικρή. Όχι, όχι. Δεν... Πώς τη λέει την εγγονή σας? Μαρία. Μαρία. Άρα λοιπόν κάποιος πρέπει να είναι πάντα με τη Μαρία και αυτός ο κάποιος είναι είτε εσείς είτε η κόρη σας Παρθένα. Ναι. Έρχεται αυτή, φεύγω εγώ. Μάλιστα. Πάω, πήρατε έτσι. Το βάρος δηλαδή εσείς και το βάρος σας... μετά από το σύζυγο το πήρα εγώ. Πατέρα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει πατέρα. Πού είναι ο πατέρα? Μια χαρά είναι. Αντί να πει να πάω, εντάξει, η κόρη μου είναι πολύ αδύνατο να το βοηθήσει σε αυτό. Είναι υπέρβαρο το παιδάκι. Έχουμε παντού πάει, κάνουν τα δίτα. Πώς τη σηκώνεται αλήθεια τη μικρή? Πώς τη σηκώνει, εγώ δεν μπορώ να τη σηκώ. Αλλά το, εγώ η ίδια δεν μπορώ να το σηκώσω με τίποτα, με τίποτα. Αυτή κάπως το έχει μάθει, είναι νέα ακόμη. Δεν ξέρω είναι τι να σας πω. Και τι να κάνει. Μάνα, το παιδάκι βέβαια, είναι βέβαια. Και αντέχει να κάνει τα πάντα, βέβαια, γιατί αλλιώς πώς θα εξυπηρετεί το παιδί. Το μόνο παράπονο έχω, θα το πω στην εκπομπή σας, Βίκη μου, αγάπη μου. Είναι 7 χρόνια μαζί μου. 4 χρόνια ήρθε αυτό το παιδάκι. Μια φορά, δεν έχω μαλώσει. Είμαι 63 χρόνια γυναίκα. Δεν έχω μαλώσει ποτέ με κανέναν. Όλα ναι. Τα παιδιά μου είναι άριστα. Οι γαμπροί μου, ναι. Θεός αν τους έχει καλά. Με αυτά, για αυτά τα παιδιά και τα εγγόνια ζω. Αντί να έρθει να πει, από εκεί, εγώ μάνα μόνο δίμνη είμαι. Από εκεί είναι, μάνα έχει, πατέρα έχει. Ας εκείνον, να έρθουν μια φορά να πούνε. Πάμε να δούμε γιορτινές μέρες. Τι αξία έχει μια σοκολάτα ή κάτι να το δουν αυτό για το παιδάκι. Για το γαμπρό σας μιλάτε τώρα. Και για το γαμπρό και για τους γονείς του. Ποτέ τόσα τράβηξα στα νοσοκομεία, ποτέ δεν άνοιξαν την πόρτα. Ποτέ, ποτέ, ποτέ. Όσπου υπάρχει τέλος στη ζωή, πρέπει να είμαστε άνθρωποι. Αλλά δυστυχώς. Πάνω απ' όλα. Δυστυχώς. Εγώ τους συγχωρώ, δεν έχω μαλώσει μαζί τους. Μπράβο σας. Ούτε τους κρίνω, όχι. Αφού σκρίνει ανώτερη βήμα να μην, τι να πω άλλο. Τόσο φτάνει, τόσο κάνουν. Βέβαια. Αφήστε, κοιτάξτε το θέμα επί της ουσίας, το παιδί να είναι καλά. Βέβαια, εσείς να δίνετε ό,τι μπορείτε, την ψυχή σας πάνω απ' όλα. Μπορούν να σέρθουν η πόρτα ανοιχτών, δεν μπορούν, δεν μπορώ να τους επιβάλλω λάτε.
Ας πάμε τώρα στο πακέτο μας. Από πού να έρχεται αυτό το πακέτο? Αυτό με... Άμα από πού έρχεται, ξέρω εγώ. Μακάρι. Άντε ανοίξτε το να δούμε, μήπως καταλάβετε τίποτα. Αυτό το πακέτο με άγχωσε εδώ και 2 μέρες ύπνοπα δεν έχω. Βοηθήστε μας λίγο εδώ με το καπάκι. Α, τι είναι αυτό? Καραμελίτσες. Ναι. Καραμέλες. Ναι, καραμέλες είναι. Καραμελίτσες, τσιχλίτσες, ξέρω εγώ. Τσιχλίτσες. Τι τρώτε, τσιχλίτσες εσείς? Όχι, καμιά φορά εντάξει, το είχα δυναμία. Όχι ότι δεν το είχα, ναι, παλιά. Τώρα όσον μεγάλωσα, ναι, κάπως... Τσιχλάνες εκεί, κολλάγες στα δόντια δεν είναι. Κολλάγες στα δόντια. Ναι. Και... Ποιος σας στέλνει τώρα τσίχλες ροζ? Πάει κάπου νους μου. Πού? Σε αυτή τη μικρή κόρη μου, αν δεν είναι. Αυτή που φέρει το παιδάκι, σε αυτήν πάει. Γιατί αυτή όλο τσίχλες μου ζήταει. Από μικρό. Αλήθεια λέτε? Ή καμία φίλη μου, τι να πω. Και να σας στέλνει τώρα πακέτο η κόρη σας. Μαζί δεν ήρθατε? Μαζί ήρθαμε. Αλλά την υπαψιαζόμουν έτσι κάπως. Αλλά όχι πολύ, όχι πολύ. Α, όχι πολύ. Ήταν νομίζω... λίγο περίεργη λέει τις τελευταίες μέρες, τι? Περίεργη δεν ήταν. Α. Την ρωτούσα και μου λέει, μάνα, γιατί όλο αμφιβάλλεις για μένα? Λέω, μήπως εσύ κάνεις κάτι τέτοιο πακέτο? Αλίμονό σου, τη λέω. Όχι, μου λέει. Γιατί λέει, τι να πω, δεν μπορείς λέω, να έρθει να μου τα πει ίδια. Ναι, πες. Σας έχει πει αλήθεια από κοντά αυτά που θεωρείτε ότι έπρεπε να σας τα πει ή όχι? Τι να πω, δεν ξέρω. Εντάξει, όλα τα παιδιά μου είναι ευαίσθητος χαρακτήρα. Σας έχει πει, ας πούμε, ότι σας αγαπάει, ότι είστε ανεκτίμητοι για αυτήν, ότι τη βοηθάτε, ότι είναι υποχρεωμένη για όλο αυτό που κάνει? Σας έχει πει? Μπα, καμία φορά, πού και πού. Πού και πού, ποτέ. Εντάξει. Δεν την κάνω, δεν την κρίνω, δεν γιατί θα την έχει κρίνετε, αυτό το όχι, παιδάκι που εγώ, έχει. Εγώ ρωτάω μόνο, ναι, και ναι, αυτό το πράγμα, αυτό, δεν θα την κρίνουμε τώρα εδώ. Μπάς περιπτώσει, τσίχλες, από πού να έρχονται, αποκαλύψτε μας το πρόσωπο, δεν ξέρω. Για να δούμε εδώ, γιατί ήρθε η κυρία Φωτεινή απόψε. Και δεν κοιμήθηκε 2 βράδια. Για καλά δείτε το εδώ. Κατάλαβα. Τη γελάς την κυρία Φωτεινή? Δεν τη γελάς την κυρία Φωτεινή, κορίτσι μου? Εγώ, αλλά... Άντε Παρθένα, τώρα πάρ' το πάνω σου και λέγε. Θα με βρίζει για 1 εβδομάδα, αυτό είναι σίγουρο. Μη με βρίσει, μαμά. Όχι, ήθελα να σε βρίσω. Ήσουν και... άτυχα, τα παιδιά μου ήσουν άτυχα. Τι να κάνω? Έλα, Παρθένα μου, μίλα. Επειδή βλέπει πολλά χρόνια τη Βίκη και είναι ο καημός της κάποιος να τη στείλει ένα πακέτο και δεν είναι αυτό, είναι ότι τόσα χρόνια δεν σου είπα ποτέ να σε αγαπώ και συγγνώμη αν σε απογοήτευσα, γιατί ίσως να σε απογοήτευσα πάρα πολύ. Ταλαιπώρησα πολύ τον σύζυγό σου, μαμά, που είναι και πατέρας μου. Ο κακομοίρης πάλευε δίπλα μου, αλλά δεν του είπα ποτέ σε αγαπώ και συγγνώμη. Τουλάχιστον να το πω σε σένα. Συγχώρεσέ μου αν σε έχω πληγώσει, γιατί το έχω κάνει επανειλημμένα. Δεν είμαι αχάριστη. Ξέρω την αξία σου. Είσαι ηρωίδα για μένα, είσαι το πρότυπο. Από σένα παίρνω δύναμη, γιατί αν δεν είσαι εσύ, δεν θα είμαι ούτε εγώ στα πόδια στα οποία στέκομαι σήμερα. Είσαι το α και το ω, μαμά. Όπως ήταν και ο πατέρας μου, αλλά ποτέ δεν του το είπα. Και μετανιώνω κάθε μέρα γι' αυτό. Δεν θέλω να μετανιώσω για σένα. Θέλω να το ξέρεις τώρα που είσαι δίπλα μου, ότι σε αγαπώ και θα είμαι πάντα εδώ. Συγγνώμη, πραγματικά συγγνώμη, γιατί σε πληγώσω πολύ. Σε ταλαιπώρησα πολύ, σε ταλαιπωρώ με τη μικρή. Την αγάπη μου, η μικρή είναι η αδυναμία μου και όλα τα παιδιά μου. Σε ταλαιπωρώ με τη μικρή, σε στερούνται τα άλλα σου τα παιδιά, τις έχω εγώ συνέχεια. Τι ωραία σου τα εγγόνια. Δηλαδή, πραγματικά, έχεις μιλήσει τόσο αληθινά, τόσο ζεστά μέσα από την ψυχή σου. Μας έχεις αγγίξει όλους πάρα πολύ. Και φαντάζομαι περισσότερο τη μαμά. Την αγαπώ πολύ, αλλά δεν της το είπα ποτέ έξυπνη, μέχρι τώρα. Άτυχη ήταν, δική μου άτυχη ήταν. Για κάποιο λόγο περνάμε κάποιες δοκιμασίες. Βέβαια. Ας μην κρίνουμε την τύχη, την ατυχία, όχι, των ανθρώπων. Όχι, όχι. Υπάρχουν κάποια θέματα που πρέπει να διεκπεραιώσουμε. Για κάποιο λόγο έρχονται στη ζωή μας για να μας διδάξουν, να μας πάρουν από εκεί, να μας πάνε στο κάτι παραπάνω. Γιατί έτσι είναι το κάρμα μας. Ναι. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι αγαπιέστε πολύ. Όχι, όλα τα παιδιά. Ακούσαμε τα πολύ ωραία λόγια σήμερα και από τις δυο σας. Τα παιδιά μου. Διώξτε μου το κεντρικό πακέτο.
Η Παρθένα τα είπε πάρα πολύ ωραία. Πραγματικά μίλησε μέσα από την καρδιά της. Θέλει να προλάβει, να εκφραστεί, γιατί στον πατέρα της δεν πρόλαβε. Ναι, και έχει αυτό το άγχος. Αυτό το άγχος έφυγε. Έχει το άγχος αυτό ότι περνάνε τα χρόνια και δεν θα προλάβει να μιλήσει. Και λέει, γιατί σε μένα, γιατί σε μένα. Αυτό τον έφαγε εκείνη και εγώ καμία φάλα. Τι να κάνω, δικαιώ. Έλαβε, Παρθένα μου. Έλαβε, αγάπη μου. Εδώ είναι η μανούλα σου. Τα άκουσε όλα αυτά τα όμορφα. Επιτέλους που έχεις να τη πει. Και τώρα εσύ είσαι εξαλαφρωμένη. Ευχαριστώ, μάνα. Συγγνώμη. Συγγνώμη που σου στερώ τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Μαζέρα μου, δεν είπα ποτέ. Δεν ξέρω. Θα πρέπει όσο ζω και υπάρχω. Τώρα είσαι εσύ εξαλαφρωμένη και εκείνη ευχαριστημένη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τις δύο. Ευχαριστώ, Βίκη μου. Παρθένα μου, να έχεις δύναμη. Έχεις ρόλο. Θέλω να είναι αυτή η δυνατή, να είμαι και εγώ. Να είστε γεροί. Να είστε πάντα κοντά στα παιδιά σας. Και να κοιτάνε πλάσια μου χρόνια. Και όλα να πάνε καλά. Προς ένα αναδίπλα. Όλο και καλύτερα όλα. Και η Μαρία όρθια και λεπτή. Όρθια και λεπτή. Άντε. Λεπτή. Όλα καλά. Στο καλό. Θα μπορούσες να τον πεις και τυχοδιώκτη με την καλή έννοια. Από μικρός είχε μία ξενομανία. Ξενιτεύτηκε από τα 22 του. Του άρεσαν πάντα οι ξένες χώρες, τα ξένα τραγούδια, οι ξένες γυναίκες. Έκανε σχέσεις με την Αμερικανίδα Ντενίς, την Αγγλίδα Άλεξ, την Αγγλίδα Τζάνετ, την Αγγλίδα Ντανιέλα. Με την Τζανέτ έζησαν μαζί 2,5 χρόνια. Ήταν τα πιο ευτυχισμένα της ζωής του. Απέκτησαν ένα πανέμορφο αγοράκι, τον Μάρκ. Και μετά, πριν το τέλος, πως μοιάζει σιωπή σαν αγάπη μεγάλη, έχει να δει το γιο του από τότε που ο Μάρκ ήταν μόλις 2 χρόνια. Σήμερα θα είναι 29. Και σίγουρα δεν φταίει σε τίποτα. Ούτε για την πιθανή επιπολαιότητα της μαμάς του, ούτε για τον δεδηλωμένο τυχοδιοκτισμό του μπαμπά του. Ο Πέτρος Πλέσας έχει χάσει τα ίχνη του γιού του από το 1990. Πώς είναι άραγε να ψάχνεις 25 χρόνια το παιδί σου? Πώς είναι να μην ξέρεις πού βρίσκεται, πώς μεγαλώνει, πώς πορεύεται? Θα μας πει ο ίδιος. Ο κύριος Πέτρος Πλέσας είναι απόψε κοντά μας. Καλησπέρα σας, τι κάνετε, κύριε Πλέσα? Καλώς ήρθατε. Κοσμογυρισμένος, με πολλές γλώσσες ξένες, με πολλές ξένες γυναίκες στη ζωή σας. Τι έκανα. Και πολλές περιπέτειες γενικώς, ε. Έτσι τα φέρει η ζωή. Τώρα, η ζωή τα φέρει και λίγο εσείς, εδώ που τα λέμε. Κάπου έκανα και εγώ κάτι. Γιατί διαβάζω τώρα εδώ και γνωρίζω ότι νιώθετε λίγο άτυχος για τις 3 γάμους που δεν πήγαν καλά. Σχέσεις μου. Ναι, τις σχέσεις σας. Τώρα αυτό είναι ατυχία λίγο και η επιλογή μας. Καμιά φορά κάνουμε και εμείς. Νομίζω είναι και τα δύο. Και τα δύο. Και τα δύο. Νομίζω. Δεν το περίμενα να μου έρθουν έτσι που μου ήρθανε. Ναι. Για να το πάρουμε από την αρχή. Ναι. Πού μεγαλώσατε, πώς μεγαλώσατε, σε τι οικογένεια, με τι συνθήκες. Για πείτε μου τα παιδικά σας χρόνια, κύριε Πλέσα. Η ζωή μου ξεκινάει πλέον από τα 15 μου, όταν ο πατέρας μου σκοτώθηκε. Σκοτώθηκε πώς? Στα Βαπόρια, ήταν ναυτικός. Που τον πήρε το κύμα και τον πέταξε στη θάλασσα. Ναι. Πνίγηκε. Και, ναι. Και τον εθάψανε στη Νορβηγία το 65. Από εκεί πέρα άρχισε η ζωή μου να είναι πιο σκληρή. Σκληρή. Αναγκαστήκατε να πάρετε πολλές ευθύνες, φαντάζομαι. Βέβαια. Πόσα αδέλφια ήσασταν? 7. 7. Και σας συντηρούσε ο μπαμπάς που ήταν ναυτικός, ε? Όλους, ναι, όλους μας συντηρούσε. Και μετά ποιος σας συντηρούσε, ο καθένας τον εαυτό του? Η μητέρα μου πλέον, με κάτι λεφτά που πήρε από την εταιρεία. Τι να κάνει η γυναίκα με τα λεφτά τώρα, και της εταιρείας. Εργαζόμουν κι εγώ μετά, πήγαινα στο νυχτερινό.
Πήγαινατε εχθρό σχολείο για να εργάζεστε. Σχολείο, πού δουλεύατε, κύριε Πλέσκο? Οικοδομές ήμουν. Είχα κάτι θείους, ναι, οι οποίοι είχαν οικοδομές και εκεί εμπλέχτηκα κι εγώ. Πότε σας ήρθε η ιδέα και η ανάγκη να φύγετε μακριά, να μπαρκάρετε? Από πολύ μικρό, νομίζω, σας δημιουργήθηκε αυτή η τάση της φυγής. Ναι, είχα τη φυγή, γιατί τότε υπήρχαν οι Beatles, υπήρχαν τα τραγούδια, ξενομανία, λεγόμενη, που είχαμε είχατε, τότε. Είχατε, έτσι, μια ξενομανία, χρόνια, ναι, ναι, ναι. Και μου αρέσαν οι γλώσσες. Και πόσες γλώσσες μιλάτε? Πέντε γλώσσες. Πέντε? Θα μας πείτε ποιες? Ιταλικά, Ισπανικά, ναι, Γαλλικά, ναι, Αγγλικά και Αραβικά. Και Αραβικά? Είναι πολύ δύσκολα τα αραβικά. Πάρα πολύ. Πώς τα μάθατε όλα αυτά εσείς, με ποιο τρόπο? Με την εργασία μου, με τον κόσμο που συναναστροφόμουν. Ναι. Σχολείο δεν έμαθα ποτέ από τη σχολή τίποτα. Το σχολείο το σταματήσατε σε ποια ηλικία? Τη σταμάτησα στα 17 νομίζω. Δηλαδή το γυμνάσιο δεν το γυμνάσιο. Το τελειώσατε? Έβγαλα την έκτη, ναι. Μάλιστα. Και μετά μπαρκάρατε με τη μία? Μπαρκάρισα. Λίγο μετά. Μετά από Φαντάρος, πήγα Φαντάρος. Μάλιστα. Και από με το που απολυθήκατε. Έκατσα, ναι, στην Πάτρα, γιατί από εκεί κατάγομαι. Ήρθα στην Αθήνα και μπαρκάρισα στην εταιρεία που σκοτώθηκε ο πατέρας μου. Αυτό ήθελα να πω τώρα, από το στόμα το πήρατε. Παρότι ο πατέρας σας έχασε τη ζωή του εξαιτίας αυτού του επαγγέλματος, εσείς δεν φοβηθήκατε να το ακολουθήσετε? Όχι. Όχι. Και ξεκινάτε να παίρνετε τη ζωή στα χέρια σας μέσω πέλαγα. Φυσικά. Ναι. Και από εκεί και πέρα ξεκίνησαν οι αναταραχές και στη συστηματική σας ζωή, πέρα από τις αναταραχές του καραβιού και της θάλασσας. Ήθελα κάπου να κατασταλάξω. Να μαζέψω μερικά χρήματα, να κάνω κάτι δικό μου, ναι, αν μπορούσα. Και στη διαδρομή αυτή, ναι, φτάσαμε στην Αμερική, ναι, όπου εκεί ο καμαρότης που ήμουν μαζί, κάποιος Ισπανός, από τη Χιλή, ναι, μου είπε ότι ο αδερφός του έχει κάποιον αδερφό εκεί στην Αμερική. Ναι. Και ότι του είπε να μείνει, να το σκάσει από το παπόρι και να μείνει. Και το κάνατε κι εσείς μαζί? Και μου είπε, θες να έρθεις μαζί μου? Και του πήρα την απόφαση και λέω, μπορεί να θέλει η τύχη μου να κάτσω εδώ πέρα στην Αμερική, γιατί άκουγα τότε ότι η Αμερική είναι καλή, ότι έχει λεφτά, ότι έχει δουλειές, ότι έχει πολλά πράγματα. Ναι. Και λέω, προκειμένου να κάθουμε στο βαπόρι και να με στα κύματα και μέσα στον κίνδυνο, καλύτερα να κάτσω εδώ. Την προκαλούσατε λίγο την τύχη σας, ναι, πάνω, έτσι? Δεν φοβόμουν. Ναι, το ρισκάρατε γενικώς. Αλλά πάντα το ρίσκαρα με καλό τρόπο. Ναι, με ναι, καλό, ναι, τρόπο, πάντα. Πάντως το ρισκάρατε λίγο. Ναι, ναι. Και μείνατε χωρίς να έχετε κανέναν εκεί. Μείνατε στην Αμερική και λίγο λαθρέως. Δεν είχα, φύγατε, ναι, από το καράβι. Ναι, ναι, δεν είχα κανέναν. Το σκάσατε ουσιαστικά. Ναι, ναι, ναι. Και γνωρίσατε εκεί την Ντενίζ? Ναι, κάποιο ρέστοραν που εργαζόμουν. Σε ποιο μέρος τη γνωρίσατε? Στο New Jersey, στο Jersey City. Πού εργαζόσασταν? Μάγειρας. Ξέρετε να μαγειρεύετε ή έτσι είπατε ότι ξέρετε και μπήκατε? Έμαθα σιγά σιγά. Ήμουν σίγουρη ότι είπατε εγώ είμαι μάγειρας χωρίς να έχετε ιδέα. Έμαθα. Εκεί τη γνωρίσατε? Εκεί τη γνώρισα. Ήρθε σαν πελάτησα? Όχι, εργαζόταν. Α, εργαζόταν. Ναι. Τι έκανε εκεί ταινίς? Ήταν σερβιτόρα. Ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά? Τότε ήταν δύο πράγματα. Ένα, γιατί ήμουν και λαθρέος τότε, να πρέπει να παντρευτώ. Και αυτό, βέβαια. Υπήρχε και ένας λόγος ο οποίος για να μείνω ήταν και αυτός. Έπρεπε να παντρευτεί για να πάρει την άδεια παραμονής. Ναι. Και κάνετε πολιτικό γάμο. Ναι. Και μετά το Μάρτιο του 1975 γεννιέται η κόρη σας, η Νικόλ. Μπράβο, ναι. Και της δώσατε το όνομα... Το δικό μου. Το δικό σας. Ναι. Ήμουν πρώην παντρεμένος. Ναι. Να παντρευτεί. Ναι. Γιατί δεν προχώρησε καλά η σχέση αυτή, ο γάμος αυτός πια ήταν γάμος? Τι έγινε? Το χειρότερο πράγμα που μπορεί να γίνει σε κάθε άντρα. Πήγε με κάποιον άλλον. Τον ξέρατε τον άλλον? Όχι, ούτε. Τους πιάσατε στα πράσα? Δηλαδή, με το που σας είπα ότι πήγα, έκανα αυτή την επέμβαση και έδεσα τις άλπικες για να μην ξανατεκνοποιήσω, πήρατε την απογαλάκη σας και φύγατε την ίδια μέρα. Χάσατε το παιδί σας. Ναι. Από τότε το Μάρκ δεν τον ξαναείδατε? Όχι. Κοσμογυρισμένος, με πολλές ξένες γυναίκες στη ζωή σας,
φτιάγαμε. Και πολλές περιπέτειες γενικώς, ε. Έτσι τα φέρει η ζωή. Τώρα, η ζωή τα φέρει και λίγο εσείς, εδώ που τα λέμε. Κάπου έκανα και εγώ κάτι. Γιατί λάθος. Διαβάζω τώρα εδώ και γνωρίζω ότι νιώθετε λίγο άτυχος για τις τρεις γάμους που δεν πήγαν καλά. Τώρα αυτό είναι ατυχία λίγο και η επιλογή μας. Καμιά φορά κάνουμε και εμείς. Νομίζω είναι και τα δύο. Και τα δύο. Γιατί δεν προχώρησε καλά η σχέση αυτή, ο γάμος αυτός πια ήταν γάμος. Τι έγινε. Το χειρότερο πράγμα που μπορεί να μην γίνει σε κάθε άντρα. Πήγε με κάποιον άλλον. Τον ξέρατε τον άλλον. Όχι, ούτε. Τους πιάσατε στα πράσα. Περίπου. Όχι. Πώς έγινε, δηλαδή. Την ίδια στιγμή στην Αμερική είχε έρθει ο αδερφός μου. Ο αδερφός σας. Ο μικρός. Μάλιστα. Και εκεί που ήμουν, δούλευα νυχτερινός στο ρέστοραν αυτό. Μαγειρεύετε τη νύχτα, δηλαδή. Ναι. Με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει, Πέτρο, μου λέει, είναι κάποιος στο σπίτι σου, 2 η ώρα τη νύχτα. Πού το ήξερε εκείνος. Τον είχα βάλει και έμενε στο σπίτι δίπλα, σε κάποιο φίλο μου. Είδες. Για να μην τον έχω στο σπίτι μου, τον είχα βάλει δίπλα. Και τότε τρελάθηκα, πήγα στο σπίτι μέσα, άνοιξα την πόρτα. Άκουσα τι γινόταν μέσα. Τι άσχημο που είναι αυτό. Παναγία. Από μια μεριά φοβήθηκα γιατί εκεί όλοι οπλοφορούν και όλοι είχαν κάτι. Μα και εσείς βέβαια. Δεν κόλλησα όμως. Σιγά μην κόλλησα. Κάθισα και άκουγα τι λέγανε. Ότι θα σε δω αύριο και τα λοιπά. Από πήρα, ναι, πήρα. Άκουσα αυτά που ήθελα να ακούσω. Τι είπανε, ότι θα φύγω αύριο. Ότι θα σε δω αύριο. Α, δώσανε ραντεβού για την άλλη. Μόλις άκουσα αυτά, βγήκα πάλι έξω, πήγα κάτω στα σκαλοπάτια και περίμενα να κατεβεί πάλι κάτω αυτός για να ανέβω από να μην πιάσω στα χέρια μαζί του. Γιατί εκεί σας λέω προφορούν όλοι. Δεν αστείευονται. Και ανεβαίνετε πάνω. Και ανέβηκα πάνω. Την έπιασα, της λέω, ήταν κάποιος εδώ. Μου λέει, τι γύρευες εδώ, της λέω, ήταν κάποιος εδώ. Μου λέει, όχι, μου λέει, ποιος εδώ πέρα. Της λέω, κοίτα να δεις. Άσχημο πράγμα, κρύο πολύ. Εγώ δεν είμαι ηλίθιος. Λέω, άφησα τη δουλειά μου για να έρθω εδώ γιατί μου είπαν ότι κάποιος ήταν εδώ. Δεν έδειξα ότι τον είχα δει εγώ. Ούτε τον ήξερα. Αυτό ήταν πραγματικά μεγάλη ατυχία. Εκεί ήταν το τελειότερο πράγμα για μένα. Και μετά το φύλαξα και μόλις ήρθε η στιγμή για να την αφήσω πλέον να φύγει από πάνω μου, είχα κανονίσει το εισιτήριό μου με τον αδερφό μου εδώ για να κατεβώ από εκεί εδώ. Στην Ελλάδα. Εσείς οπότε είχατε ένα θέμα χωρισμού, στεναχώριας, δυσμηρίας, κακής συγκυρίας. Το αποκούμπι σας ήταν η Ελλάδα. Ερχόσασταν πάντα εδώ. Πάντα εδώ. Ναι, πάντα. Παρόλη την ξενομανία και την αγάπη για όλα τα ξένα, εδώ ήταν το μαξιλάρι μας, εδώ η παρηγοριά μας. Και την ίδια χρονιά, λοιπόν, εδώ στην Ελλάδα, γνωρίζετε μία άλλη γυναίκα. Ναι. Την Άλεξ. Τον Ιούνιο, ναι, του 77. Το 77. Είχε και πολωνικές ρίζες η Άλεξ. Ναι. Πάντως, έχετε πέρασει στις γυναίκες, ε. Τότε είχα, εντάξει, τότε. Κατά κάποιο τρόπο είχα. Αλλά έτσι καταλαβαίνω. Δεν τα ψάχνα μόνος μου. Ναι. Ερχόσατε μόνα τους. Ναι, δεν λέω εγώ, αλίμονο. Ήσασταν πάντα μάγειρας, εξακολουθούσατε να κρατάτε αυτό το επάγγελμα. Όχι. Ή κάνατε κάποιες αλλαγές. Α, αλλάξατε και μόλις ήρθα στην Ελλάδα, ναι. Τα αδέρφια μου, ένας είχε τέντες μαγαζί στον Νέο Κόσμο και ο άλλος είχε τζάμια. Μάλιστα. Με το άλλο μαγαζί. Ναι. Εκεί πλέον απασχολόμουν με αυτούς προσωρινά. Το 79, βρέθηκε, γιατί έπαιρνα το Athens News. Υπήρχε μια εφημερίδα στην Αθήνα, η οποία έβγαινε κάθε μέρα. Ναι. Και είδα μέσα ότι ζητάγανε αεροσυνόδους. Μάλιστα. Ενώ είχατε σχέση με την Άλεξ ήδη. Ναι. Ναι. Εγώ καλά σας είπα τυχοδιώκτη στην αρχή. Ναι. Βλέπετε λοιπόν ότι ζητάνε αεροσυνόδους και την κάνατε για Σαουδική Αραβία. Περάσαμε σε εξετάσεις εδώ και πήγαμε εκεί. Εξετάσεις και πήγατε να ζήσετε εκεί με την Άλεξ. Ναι. Και γίνατε και οι δύο αεροσυνοδοί. Ναι. Πώς ήταν η ζωή στη Σαουδική Αραβία, περίεργη. Κλειστή, πολύ κλειστή. Κόσμος. Κάνατε παιδί και με την Άλεξ, ε. Ναι, το πιάσε εκεί έπιασε όταν ήμασταν στη Σαουδική Αραβία μετά ένα χρόνο. Και πώς προχώρησε αυτή η σχέση, κάνατε γάμο με την Άλεξ.
Ναι, ήρθαμε. Μόλις πιάσει το παιδί και ήταν πλέον 3 μηνών. Ναι. Είχαμε κανονίσει να πάρουμε άδεια από την εταιρεία, να έρθουμε να παντρευτούμε εδώ στην Ελλάδα, γιατί εδώ θέλω να παντρευτώ. Ναι. Και από εδώ να έφευγε να πήγαινε στην Αγγλία. Μάλιστα. Γιατί είχε τη μητέρα της, γιατί είχε κάποια υποστήριξη καλύτερη. Ναι, λογικό. Και παντού ήρθα εδώ, παντρεύτηκα. Πήρα άδεια με την εταιρεία, ήρθα εδώ, παντρεύτηκα. Πήγε στην Αγγλία. Πήγαμε μαζί στην Αγγλία. Μαζί σε εκείνη και εσείς εξακολουθούσατε να δουλεύετε στην αεροπορική εταιρεία της Σαουδικής Αραβίας. Ναι. Ναι. Και γέννησε όταν ήταν μόνη της ή ήσασταν και εσείς μαζί? Πήρα άδεια εγώ για να πάω, γιατί μου έλεγε θα γεννήσω την τάδε ημερομηνία. Μάλιστα. Και όντως ήσασταν? Και όντως ήμουν, ναι, αλλά άργησα μισή ώρα όμως. Καλά. Ναι. Δηλαδή ήταν στο κρεβάτι την ώρα που εγώ μπήκα για να πάω εδώ, ήταν στο κρεβάτι που είχε γεννήσει. Αυτό ήταν κορίτσι? Όχι, το αγόρι. Αυτό ήταν αγόρι. Πώς το? David. Ο David. Ναι. Εν τω μεταξύ, το παιδί σας από τον πρώτο γάμο, την Νικόλ, το βλέπατε? Όχι. Όχι, καθόλου. Τώρα αυτό είναι ατυχία ή επιλογή? Είχε έρθει η Ντενίς, η γυναίκα αυτή που είχα στην Αμερική, στην Ελλάδα, για να με δει με και παιδί. Να τα φτιάξουμε πάλι. Ήρθε με το παιδί μαζί? Ναι, ήρθε μαζί. Τους είδατε, βρεθήκατε? Ναι. Ενώ είχατε την Άλεξ παντρευτεί? Όχι, δεν είμαι. Πριν. Απλά είχατε λίγο σχέση. Πριν. Ναι, είχα σχέση. Και εσείς τι κάνατε, τι επιλέξατε? Έμενα όμως με την Άλεξ, έμενα τότε. Συμβιώνατε? Ναι, συμβιώναμε, τα είχαμε όλα, δηλαδή σαν προχωράγαμε να κάνουμε κάποιο γάμο. Κατάλαβα. Να προχωρήσουμε. Οπότε δεν μπορούσατε να φύγετε από αυτό? Και δεν μπόρεσα. Την υπόσχεση που δώσατε στην Άλεξ. Και την ξαναπήγα πάλι στο αεροδρόμιο, έκατσε μια εβδομάδα στην Ελλάδα και μετά την ξαναπήγα στο αεροδρόμιο και εκεί τελείωσε. Είχα κάποια όμως. Πώς το λένε? Δηλαδή με το παιδί μίλαγα στο τηλέφωνο. Μιλούσατε στο τηλέφωνο με την Νικόλ? Ναι, μιλούσα. Ναι. Η σχέση πώς πήγε μετά με την Άλεξ? Πολύ καλά. 12 χρόνια μας. Ήσασταν 12 χρόνια. Ναι. Δηλαδή τον Ντέιβιντ τον μεγαλώσετε μέχρι τα 12 του. Μέχρι τα 7. Μετά? Χώρισα γιατί μου βρήκε κάποιο. Γιατί ήμουν αρρωστημένος και είχε κάποιο γράμμα στη τσέπη μου. Το είχα ξεχάσει. Το είχε δώσει κάποια κοπέλα, κάποια αρρωστημένος. Και τα πήρε για να τα πλύνει και βρήκε το αυτό μας στην τσέπη μου. Και τα πήρε γενικώς μετά. Και τελείωσε μετά. Έτσι. Τα μάζωσε και έφυγε. Ωχ, σας έστειλε κατευθείαν? Κατευθείαν. Και τον Ντέβι μετά δεν τον ξαναείδατε? Ναι, πήγαινα. Όχι, πήγαινα στην Αγγλία 2-3 φορές το χρόνο και τον Ευρώπα. Εκείνος σας περίμενε με λαχτάρα? Πάντα, ναι. Πάντα. Και μετά προχωράμε στην επόμενη σχέση, η οποία είναι με ποια? Μετά είναι η Τζανέτ. Η Τζανέτ. Ναι. Με την οποία κάνετε το Μάρκ, τον οποίο ψάχνουμε σήμερα. Μπράβο. Για πείτε μου όλη την ιστορία τώρα με την Τζανέτ. Πού τη γνωρίζατε, πώς τη γνωρίζατε? Την Τζανέτ την γνώρισα, ήμουν εδώ στην Ελλάδα. Ναι. Είχα πάει στην Γλυφάδα ένα βράδυ με τον αδερφό μου. Ναι. Εκεί ήταν δύο κοπέλες, οι οποίες καθόσατε σε ένα παγκάκι και σε ένα από τα παπ που υπήρχαν. Είχαν έρθει για διακοπές δηλαδή? Για διακοπές. Αγγλιδούλες? Ναι. Και πέρασα από μπροστά, είχαμε πάρει μια μπύρα, καθόμασταν στο δίπλα το αυτό και. Τα γνωστά. Τα γνωστά. Κρίκα μάκι και τέτοια. Καμάκι, μπράβο. Τη είπα γεια και τα λοιπά. Κάθισαμε, μας αφήσανε, κάτσαμε δίπλα. Και έτσι πήγαμε, βγήκαμε έξω. Δεν θέλει και πολύ. Τον έφερε τάλο και μετά η ζωή έφερε τον Μάρκ. Μπράβο. Μετά από πόσο καιρό ήρθε ο Μάρκ στη ζωή σας? Μετά ένα χρόνο. Με την Τζανέτ κάνατε γάμο? Όχι. Όχι. Και το παιδί πού γεννήθηκε? Το παιδί γεννήθηκε εδώ στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα. Ναι. Το αναγνωρίσατε? Αμέσως. Αμέσως. Ναι. Η Τζανέτ είχε κάνει άλλο γάμο νωρίτερα? Ναι, είχε, ναι. Είχε ένα παιδί. Έχει και παιδί? Ναι. Είχε ένα παιδί, τον Κρίστοφερ. Το οποίο το μεγάλωνε εκείνη, το άλλο το παιδί? Ναι, με τη μητέρα της. Ναι. Δηλαδή η μητέρα της καθορίζει τα πάντα για αυτή. Α, τα καθόριζε τα πάντα. Ήταν λίγο. Πήγατε να ζήσετε μαζί του στην Αγγλία? Πήγαμε. Σε ποιο μέρος? Στο Σάντερλαντ. Και μπήκατε στο σπίτι των Μπεθερικών όλοι μαζί να ζήσετε, ναι, παρεούλα? Ναι. Και πώς ήταν εκεί, πολύ ωραία. Έμεινα ένα χρόνο μαζί του. Στην αρχή ήταν ωραία. Α, ήτανε. Σας αγαπούσανε. Μετά τι χάλασε? Πήγα να πάρω κάποιο σπίτι, το αγόρασα. Είχα βρει δουλειά, εργαζόμουν. Τι, μάγειρας? Ναι, ναι. Ήμουνα μάγειρας
και assistant manager. Α, μάλιστα. Δηλαδή βοηθός του manager στην Αγγλία, σε κάποιο μεγάλο παππού. Τα καταφέρετε μια χαρά για να μου λέτε ότι πήρατε σπίτι δικό σας. Σημαίνει ότι πήγαιναν καλά τα πράγματα. Και ουσιαστικά ήταν ωραία χρόνια εκείνα, έτσι. Πολύ τα λίγα χρόνια, 2-2,5 νομίζω ζήσατε με την Τζάνετ. 3 χρόνια εκεί. Ναι. Ήταν από τα πιο καλά χρόνια της ζωής σας αυτά, θα λέγατε. Νομίζω ότι πιο καλύτερα πέρασα με αυτή τη γυναίκα και δεν παντρεύτηκα, παρά με τις άλλες. Παρά με τις άλλες που παντρευτήκατε. Ποιο είναι το συμπέρασμα? Είμαι βλάκας. Όχι, αλλήμωνο. Δεν θέλω να πω. Μόνο αυτό. Όχι, το συμπέρασμα ότι καμιά φορά εκτός γάμου είναι πιο ωραία τα πράγματα. Εκεί θέλω να καταλήξω. Προς Θεού, δεν θα σας απέδιδα ποτέ χαρακτηρισμό και δει τέτοιον. Αλλήμωνο. Ήταν μια γυναίκα που σας αγάπησε κι αυτή, έτσι, Τζανέτ. Ναι. Και ο Μάρκ πότε γεννήθηκε? Πόσο καιρό μετά αφού του συζήσατε? Της 1η Οκτωβρίου του 1985. Ήσασταν πόσο καιρό ήδη μαζί με την Τζανέτ? Δυόμιση χρόνια. Όχι, που ήταν μωρό. Πόσο καιρό μετά που φτιάξατε τη σχέση σας με την Τζανέτ γεννήθηκε το παιδί, αυτό ρωτώ. Α, ναι, μετά ένα χρόνο. Ένα χρόνο, λοιπόν, μετά. Γεννήθηκε το παιδάκι. Και για πόσο καιρό το μεγαλώσατε εσείς, μέχρι τα 2 του ήσασταν εκεί? Μέχρι τα 2 του, ναι, και κοντά στα 2. Όλα καλά. Σας αγαπούσε, την αγαπούσατε. Το παιδί όμορφο, καλό. Το λατρεύατε, σας λάτρευε. Τι χάλασε και αυτός ο γάμος διαλύθηκε? Να σας πω. Αυτή η σχέση, τέλος πάντων, γιατί δεν έγινε γάμος. Ναι, για πείτε μου. Με τη Τζανέτ δεν είχα κανένα πρόβλημα. Ναι. Ζούσαμε όμορφα, συμπεριφερόταν όμορφα. Βγαίναμε, ναι. Τα πάντα κάναμε. Ωραία. Όμορφα. Μια μέρα μου ήρθε στο σπίτι και μου λέει, το πρωί μου λέει, θα πάω στο νοσοκομείο να κάνω κάποια εγχείρηση. Τι έχεις, ήταν άρρωστη? Τι λέω, τι έχεις? Ναι. Μου λέει, θα σου πω, μου λέει, μόλις γυρίσω. Α, έκπληξη. Ναι, μετά βρήκα ότι ήταν μεγάλη έκπληξη για μένα. Ήταν όντως, ε. Ναι. Τι έκανε? Πήγε και έκανε για να μην κάνει άλλα παιδιά. Έδεσε τις σάλπιγγες. Μπράβο. Μάλιστα. Έδεσε τις σάλπιγγες και αυτό την έκανε η μάνα της. Τι, η μαμά της είπε να το κάνει? Ναι, εγώ έτσι έμαθα μετά. Γιατί? Της είπε γιατί, δεν ξέρω. Γιατί επιβαρύθηκε ίσως η μαμά της με το μεγάλωμα, την ανατροφή των παιδιών της. Μπορεί, ναι, μπορεί. Κουράστηκε και σου λέει κάτσε να στηρωθείς τώρα εσύ. Μπράβο, ξεκουραστώ να εγώ. Παιδιά, ναι. Η μητέρα της διέχει και η Τζανέτ τώρα πλέον. Και μάλλον δεν της άρεσε να κάνει άλλα παιδιά. Έτσι το είδα κι εγώ. Εσάς σας συμπαθούσε δηλαδή πεθερά? Και ναι και όχι. Α. Και ναι και όχι, δεν ξέρω. Δηλαδή αυτό είναι λόγος για να διαλύσεις μια σχέση? Έμπαινε πολύ μέσα στην οικογένεια που είχα. Όχι. Η πεθερά. Εγώ, εντάξει, η πεθερά μπορεί να είναι λόγος. Η στήρωση είναι λόγος? Βεβαίως. Όχι, κύριε Πλέσσα μου, γιατί? Μπορεί να ήθελα να κάνω και άλλα παιδιά εγώ. Αυτή μπορεί να μην ήθελε, δικό της το σώμα. Μα δεν μου το είπε ποτέ. Ναι, θα έπρεπε να το συζητήσει. Ωστόσο, δεν είναι λόγος να διαλύσεις μια σχέση με μια γυναίκα που αγαπάς. Μα γιατί δεν το συζήτησε μαζί μου τότε ότι πάει να κάνει αυτό το πράγμα που έκανε? Εντάξει, είναι λόγος να διαπληκτιστείς. Είναι λόγος να κάνεις ένα καυγά. Είναι λόγος να μείνεις και λίγες μέρες χώρια. Λόγος να χωρίσεις για πάντα και να μην ξαναδείς το παιδί σου, είναι? Νομίζω ότι έτσι τράβηξε τα όρια. Έτσι το πήρα εγώ. Το πήρατε κι εσείς λίγο παρατραβηγμένο. Ναι. Το πήρατε κι εσείς λίγο παραπανίσχυε όσο έπρεπε. Ναι. Αποτέλεσμα. Χάσατε μια καλή σχέση. Χάσατε μια γυναίκα που αγαπούσατε. Χάσατε το παιδί σας. Ναι. Από τότε το Μάρκ δεν τον ξαναείδατε? Όχι. Αυτό ήταν? Ναι. Δηλαδή με το που σας είπα ότι πήγα, έκανα αυτή την επέμβαση και έδεσα τις άλπικες για να μην ξανατεκνοποιήσω. Πήρατε την απογαλάκια σας και φύγατε την ίδια μέρα? Όχι, μετά από μια εβδομάδα. Μετά τρεις μέρες. Α, τρεις μέρες. Στα ντουζένια του θυμού, δηλαδή. Ναι. Την ενημερώσατε ότι εσείς φεύγετε για πάντα. Ναι, ναι. Δεν έμεινε και αυτή σοκαρισμένη? Ναι, πήγε και σε αεροδρόμιο γελάς. Α, ψύχρεμη. Α, δηλαδή δεν την πείραξε? Ήταν η μητέρα της μαζί. Άμα είχε τη μητέρα της, είχε τα πάντα. Τα πάντα έχει. Σαν να λέμε. Ήταν το backup για αυτή η μητέρα της. Εντάξει, κακό πράγμα. Η τόση επεμβατικότητα των μανάδων. Θέλει λίγο να σεβόμαστε και τα όρια του παιδιού μας. Την αυτονομία του, την αυτοδιάθεσή του. Δεν γίνεται. Αλλιώς το εγκλωβίζουμε στα δικά μας θέλω, στη δική μας διαδρομή. Πρέπει να πάει να περάσει μόνο του το δρόμο.
Έτσι. Δεν γίνεται να το έχουμε από το χέρι συνέχεια, ειδικά αφού έχει ενηλικιωθεί και ήταν ήδη μάνα ενός παιδιού όταν σας γνώρισε. Έκανε και δεύτερο. Ναι. Ήταν η μητέρα δύο παιδιών όταν τη χειραγωγούσε η μαμά της έτσι. Άρα για ακόμη τη χειραγωγή. Ποιος ξέρει. Εγώ έμαθα ότι η μητέρα έπεσε από τα. Τι έκανε? Από τα σκαλιά και σκοτώθηκε, έτσι έχω μάθει. Τυχαία. Γιατί δηλαδή ατύχημα ήταν. Το ψάχνω το παιδί τόσο καιρό, τόσα χρόνια. Εσείς από το 90 το ψάχνετε το παιδί? Ναι. Καλά, δεν ήταν στο σπίτι, δεν μπορούσατε να τους βρείτε στο σπίτι που τους αφήσατε, δηλαδή. Όχι. Μετακόμισαν, λέτε. Πήγα εκεί πάνω δύο φορές. Πήγατε? Ναι. Πήγατε δύο φορές να το ψάξετε επί τόπου? Ναι. Και τι, είχαν μετακομίσει από το σπίτι αυτό? Ναι, το είχαν πουλήσει. Και το σπίτι που έμενα εγώ. Ναι. Και έμαθα ότι πουλήσανε και το σπίτι που έμενε η μητέρα της. Εσείς όταν πήγατε να ψάξετε, μάθατε ότι η παρολίγο πεθερά σας έπεσε από τα σκαλιά και σκοτώθηκε? Το έμαθα από το τηλέφωνο από αυτόν που αγόρασε το σπίτι που πουλήσανε η μητέρα της. Από εκεί το μάθατε? Από εκεί το μάθα. Ούτε ήξερα να σας πει που πήγανε, που μετακόμισαν. Τι άλλες ενέργειες κάνατε για να βρείτε το παιδί σας? Έχω μπει στο Facebook, έχω μπει σε πολλά μέσα στο ίντερνετ. Το όνομα Μάρκ το έδωσε η μαμά του? Όχι εγώ. Εσείς το δώσατε? Ναι, γιατί μου αρέσαν τα ρωμαϊκά ονόματα τότε. Μάρκος Αυρίλιος δηλαδή. Ναι, είναι Μάρκ Άντωνι. Εντάξει, Μάρκος Αντώνιος, ναι. Ναι. Και αυτό του είχα δώσει το όνομα. Ασχοληθήκατε με το παιδάκι μέχρι που φύγατε? Βεβαίως. Ακόμα έχω φωτογραφίες. Έχετε. Πόσο θα είναι σήμερα, 29? 29. Άντρας. 25 χρόνια αγνοείται που είναι το παιδί και παραπάνω. 26. Ναι. Νιώθετε αδικημένος από τη ζωή ή από τον εαυτό σας, πείτε μου αλήθεια. Περισσότερο από τον εαυτό μου. Και εγώ νομίζω ότι έχετε επίγνωση του τι επιλογές έχετε κάνει. Και το δυστύχημα είναι ότι προέκυψε και αυτό το θέμα υγείας αυτό που σας έχει καθυλώσει, ναι, και δεν μπορείτε να ταξιδέψετε να ψάξετε το παιδί σας. Ναι. Πόσα χρόνια ταλαιπωρήσετε με το αναπνευστικό σας πρόβλημα? 8 χρόνια. 8. Και απαγορεύετε να ταξιδέψετε με το αεροπλάνο? Τώρα είμαι λίγο καλύτερα. Χαίρομαι πολύ που είστε καλύτερα. Έχω 5 μήνες τώρα που είμαι καλύτερα. Μπορώ και περπατάω, ενώ πρώτα δεν μπορώ. Γιατί δεν μπορούσατε να περπατήσετε? Όχι καθόλου. Αλήθεια λέτε? Τι ακριβώς έχετε? Συγγνώμη. Δύο πνεύμονες είναι εκεί. Ο ενάμιση είναι χαλασμένος. Καπνίζατε παλιά? Δεν είναι μόνο. Έπαθα κάποιο κρύωμα, ναι, και το άφησα. Έπαιρνα φάρμακα. Και έγινε πνευμονία. Και έγινε πνευμονία. Και πήγα σε νοσοκομείο και πολύ, εκεί. Πολύ επικίνδυνο πράγμα, ναι, πνευμονία. Αν έχουμε βρει εμείς τον Μάρκ, τον οποίο εσείς ψάχνετε από το 1990, τόσα χρόνια, τι θέλετε να του πείτε? Τι σχέση θέλετε να δημιουργήσετε από εδώ και πέρα? Πιστεύετε ότι μπορείτε να δημιουργήσετε μια σχέση μετά από 26 χρόνια απουσίας? Από μένα είναι όλα ανοιχτά. Και όταν του είπαμε ότι κάποιος τον αναζητά από την Ελλάδα, σοκαρίστηκε. Years a long time. 29 χρόνια είναι πολύ καιρό. Για να ρωτήσω. Είχα πολλά ερωτήματα που ήθελα να πάρω απαντήσεις. Σας αγαπούσε, την αγαπούσατε. Το παιδί όμορφο, καλό. Το λατρεύατε, σας λάτρευε. Τι χάλασε και αυτός ο γάμος διαλύθηκε? Να σας πω. Αυτή η σχέση, ας πούμε, γιατί δεν έγινε γάμος. Ναι, για πείτε μου. Πήγε και έκανε. Για να μην κάνει άλλα παιδιά. Έδεσε τις σάλπιγγες. Μπράβο. Μάλιστα. Έδεσε τις σάλπιγγες. Και αυτό την έκανε η μάνα της. Τι, η μαμά της της είπε να το κάνει? Ναι, εγώ έτσι έμαθα μετά. Ο
ό,τι και αν έκανα, ό,τι και αν έγινε με τη μητέρα του και όπως έγινε, γιατί εκείνο που με πείραξε περισσότερο στη ζωή από τη γιαγιά του ήταν που μου είχε, όταν την είχα πάρει τηλέφωνο για να μου πει, να μου στείλει το χαρτί για να το δώσω για τους στρατιώτες εδώ, γιατί εδώ είχε γίνει το παιδί. Να μου στείλει το όνομά του, το βαπτιστικό του, γιατί εκεί τα βαπτίζουν τα παιδιά. Μου λέει, σε παρακαλώ, μην τη ξαναενοχλήσεις τη Τζανέτ. Α, είχε κάνει τη ζωή της. Ξανέφτιαξε. Δεν είχε φτιάξει τίποτα. Μάλιστα. Αλλά μου λέει, σε παρακαλώ, μην τη ξαναενοχλήσεις. Άμα θες, άφησε την να παντρευτεί και να προχωρήσει τη ζωή. Καλά, είπα εγώ. Κάτι είχε στη σκαρδιά και δεν τώρα. Άλλο, τι... ναι. Και δεν έκανα. Από εκεί πέρα δεν την πήρα τίποτα, ούτε τηλέφωνο, ούτε τίποτα. Αλλά επιχειρήσα πάρα πολλές φορές. Ναι, αλλά είχατε ένα παιδί μαζί. Ναι, δεν την έννοια. Τι θα πει, δεν θα μιλήσω με τη μαμά του παιδιού μου, δεν θα ξέρω τι κάνει το παιδί μου. Δεν την έννοιαζε. Γίνεται. Κι όμως. Και να σας πω και κάτι. Εσείς δεν είχατε αυτή την πρόθεση να χαθείτε με το γιο σας. Όχι, καμία. Εσείς τον ψάξατε, μου λέτε πήγατε τόσες φορές. Πήγατε στο σπίτι, βρήκατε τον ιδιοκτήτη. Δεν βρήκατε τα χνάρια. Χάσατε τελείως τα ίχνη. Ναι. Η πρόθεσή σας ήταν καλή. Εδώ η ζωή σας φέρθηκε λίγο άσχημα, η αλήθεια είναι. Ναι. Πληρώσατε το οξύθυμο του χαρακτήρα σας εκείνη την περίοδο, που σηκωθήκατε και φύγατε στις τρεις μέρες. Θα πρέπει να σκεφτεί λίγο καλύτερα. Έτσι νομίζω κι εγώ. Γιατί ήταν καλή η σχέση, ήταν καλές οι συνθήκες, είχατε ένα παιδάκι. Και τι φταίει και αυτό το παιδάκι τώρα. Τίποτα. Που μεγάλωσε χωρίς μπαμπά. Τίποτα. Και πώς μεγάλωσε άραγε. Ξέρουμε τι κάνει, πού είναι, δεν έχουμε ιδέα. Άραγε θα μάθουμε απόψε. Και πώς μεγάλωσε. Θα μάθουμε απόψε τι λέτε. Τι λέει το ένστικτό σας. Μακάρι. Κάτι μου λέει ότι κάτι έχει. Ότι κάτι κάνουμε. Κάτι κάναμε και για γιατί σας. Ποτέ δεν βγαίνετε. Γιατί ποτέ δεν βγαίνετε. Καλά, εντάξει. Υπάρχει και το ανέφικτο μερικές φορές, αλλά η αλήθεια είναι ότι για σας έχουμε κάτι σήμερα. Καλό. Λοιπόν, κύριε Πλέσα μου, μετά από τόσες ταλαιπωρίες, τόσες αναζητήσεις, τόσα χρόνια μακριά από τα παιδιά σας, θέλω να σας πω ότι εμείς τον Μαρκ τον βρήκαμε. Και εσείς. Να είστε πολύ καλά, κύριε Πλέσα μου. Το βρήκαμε το παλικάρι στην επαρχία Πίτερλι, στην πόλη Ντάραμ. Ξέρω που είναι. Ξέρετε? Ναι. Είναι βορειοδυτικά της Αγγλίας. Ναι. Λοιπόν, είναι παντρεμένος με μια κοπέλα που λέγεται Κέλλη. Έχει μια κόρη 5 χρόνων, τη Χάλη, είστε παππούς. Και όταν του είπαμε ότι κάποιος τον αναζητά από την Ελλάδα, Σοκαρίστηκε. Νομίζω θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη απόψε στο έτοιμά σας. Είμαστε στη φάση που μπορούμε να δούμε το βίντεο της παράδοσης στο Μαρκ. Είστε έτοιμος να το δείτε, το γιο σας, πώς έγινε μετά από 26 χρόνια, 26 ολόκληρα χρόνια. Για δείτε εκεί πώς άλλαξε. Το τελευταίο κεφάλαιο της ζωής του που έχει αφήσει ανοιχτό θέλει να κλείσει ο κύριος Πλέσας. Αναζητά το γιο του Μαρκ Άντονι Κέντρικ εδώ και 28 χρόνια. Εμείς τον εντοπίσαμε στο Πίτερλι της επαρχίας Ντάραμ στην Αγγλία και είμαστε έτοιμοι να συνδεθούμε μαζί του. Hello, Mark. Hello. My name is Dimitris, and I'm working at a Greek TV show called Pan Paketo. How are you? I'm good, thank you. Have you ever been to Greece before? A few times, but not that I can remember. So you have a chance to visit Greece one more time, because you have an invitation. Someone is trying to locate you. Right, okay. So I've been waiting for an invitation for a long time. I'm very glad to hear that. So think about it, and I hope to see you in Greece. Think about it. Very busy at work, but I will speak to my wife, Kelly. Okay. Take your time. Don't worry. And we will be in contact. Okay. Thank you very much. Thank you. Goodbye. Bye. Ακούσατε τι είπε ο γιος σας. Ότι πάρα πολλά χρόνια περίμενε για αυτή την πρόσκληση. Το ήθελε πολύ, το είχε μέσα του.
αλλά δεν πίστευε ποτέ ότι αυτή η επιθυμία θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί. Αλλά στο πακέτο ήρθατε. Να μην πραγματοποιηθεί. Yeah. Τόσα χρόνια ήθελε να τον ψάξετε. Γιατί δεν είχε τρόπο αυτός να έρθει σε επικοινωνία μαζί σας. Και η αλήθεια είναι ότι έπρεπε εσείς να το κάνετε και όχι εκείνος. Το ευχάριστο είναι ότι το δέχθηκε θετικά. Μπράβο. Και έχουμε μεγάλη πιθανότητα απόψε να έχουμε αυτή τη συνάντηση. Να καλέσω τον Δημήτρη να μας πει τι ποσοστά πιθανότητων έχουμε. Έλα, Δημήτρη μου. Έλα να μας πεις. Έκανες την παράδοση μέσω Skype. Το θέμα είναι αν έκανε το ταξίδι ο Μάρκ. Κύριε Πλέσα, μετά από 26 χρόνια θα έχετε την ευκαιρία να δείτε το γιο σας, γιατί είναι κοντά μας. Μπράβο, ρε Δημήτρη. Ευχαριστούμε πολύ. Είστε καλά, κύριε Πλέσα μου. Σας έχω νεράκι εκεί. Πιείτε λίγο νεράκι, αν θέλετε. Εντάξει. Στο πακέτο τι βάλατε για τον Μάρκ σήμερα? Μια φωτογραφία του που ήταν μωρό. Την ημέρα 2-3 μερών νομίζω είναι. Το αποκούμπι μας είναι φωτογραφίες από ανθρώπους που αγαπάμε και που δεν είναι στη ζωή μας όπως θα θέλαμε να είναι. Έτσι. Η μεγάλη ώρα έχει φτάσει. Ο Μάρκ είναι εδώ. Πάω να το συναντήσω. Να προετοιμάσω το έδαφος σιγά σιγά, ώστε να μπορέσετε απόψε, κύριε Πλέσα, να αγκαλιάσετε το παιδί σας. Φυσικά. Πάμε όλοι μαζί να υποδεχτούμε τον Μάρκ Άντονι Κέντρικ. Hi Mark, how are you? Welcome. How are you doing? Και η κυρία Νουργκοστάρ για την παράλληλη μετάφραση. Καλησπέρα σας, καθίστε. Μάρκ, έχεις έρθει και άλλες φορές στην Ελλάδα, έτσι? I have, yes. A couple of times, about five times. Έχω έρθει τουλάχιστον πέντε φορές στην Ελλάδα, ναι. Το ξέρεις ότι έχεις γεννηθεί στην Ελλάδα, έτσι? Είναι κάτι που το γνωρίζεις. Yes. Yeah, and I was born in Athens. Ξέρω ότι γεννήθηκα στην Αθήνα. Και ότι έχεις Έλληνα πατέρα, και αυτό το γνωρίζεις. Your dad is Greek, you know that. Yes, I know that, yes. Το ξέρω και αυτό. Αλλά παρόλα αυτά, παρόλα στις πέντε φορές που έχεις έρθει στη χώρα μας, δεν είχες την ανάγκη να ψάξεις κάτι σε σχέση με τις ρίζες σου, ε? Δεν το νιώσες ποτέ αυτό, ε? Have very limited information on my father, so never really known what route to go in to kind of find him, really. Είχα πολύ περιορισμένες πληροφορίες για τον πατέρα μου και έτσι δεν ήξερα ακριβώς. Όπως τι? Τι ήξερες για τον πατέρα σου? Ήξερες όνομα, επίθετο, κατοικία, εργασία, τι? Yeah, I know the name. I know it was Peter Plessas. Don't know the job. Don't know whereabouts in Athens he lives. Ήξερα ότι το λένε Πέτρο Πλέσα, ήξερα ότι είναι στην Αθήνα, δεν ήξερα τίποτα για τη δουλειά του. Έχεις έρθει με τη γυναίκα σου σήμερα? You've come here with your wife today. Yes, that's right, yeah, Kelly. Ναι. Πού είναι? Την Kelly. Πού είναι η Kelly? Hi, Kelly. Welcome. Καλώς ήρθες. Κούκλα και η Kelly, κούκλος και εσύ. Έχετε κάνει και ένα παιδάκι? Ένα κοριτσάκι έχετε? Yeah, I have one daughter, 5-year-old called Hallie. Ναι, Hallie. Μια κόρη που τη λένε Hallie και είναι 5 χρονών. Την παίρνετε μαζί σας εδώ στις διακοπές σας στην Ελλάδα όταν έρχεστε? When you come here for on holidays, you take her with you? Yeah, definitely. Ναι. She'll be very excited. Ναι. Της έχεις πει ότι κατά έναν τρόπο και αυτή έχει ελληνική καταγωγή? Πώς της φάνηκε αυτό? Της Hallie. Yes, just recently we've told her. Yeah, definitely. She's only 5, so she knows now. Πώς μεγάλωσες, Μάρκ? How were you brought up? I was brought up good. Good family. Didn't really know who my dad was. Είχα μια σχετικά καλή ανατροφή. Είχα και τον άντρα της μητέρας μου, τον πατριό που πατρέφθηκε η μητέρα μου. Και επίσης είχα και τον παππού μου και θείο και μεγάλωσα σχετικά καλά. Τον πατριό σου τον ξέρεις από ποια σου ηλικία? Από ποια σου ηλικία εμφανίστηκε μέσα στο σπίτι, δηλαδή, ο πατριός σου? I was very young, so maybe it's around about, say about 9-10 roughly. I can't really remember. Ήμουνα πολύ μικρός, πρέπει να ήμουν 9-10 περίπου. Και σου είπε η μητέρα σου ότι αυτός είναι ο
άντρας που μπορείς να το λες μπαμπά, τον είπες ποτέ μπαμπά ή όχι? This is the man you can call your dad. Did you ever call him dad? Didn't call him dad at first. Used to call him Uncle Michael or Uncle Mick. Until I really started asking. Στην αρχή δεν τον έλεγα μπαμπά, τον φώναζα θείο, θείο Μάικ. Μέχρι που αργότερα μου εξήγησε η μαμά μου και τελικά άρχισα σιγά σιγά να τον λέω μπαμπά. Αλλά αργότερα, μετά κατά περίπου όταν ήμουν 12 ετών. Ήταν όντως ο πατέρας για σένα ή όχι? Was he really your dad, you think, for you? But he's not my real father, but he's there. He was there for us, if that makes sense. Εντάξει, σίγουρα δεν ήταν ο πραγματικός μου πατέρας, αλλά ήταν εκεί για μένα. Άκουσες το βίντεο που έλεγες ότι περίμενες πολύ καιρό αυτή την πρόσκληση να έρθει από την Ελλάδα. Τι εννοούσες? Waiting for the invitation, so I'm 29 years old now. Είμαι 29 χρονών και περίμενα όντως αυτή την πρόσκληση. Always been curious, wondered. Ήμουν πάντα περίεργος και αναρωτιόμουν. 29 years is a long time. 29 χρόνια είναι πολύ καιρό. Ask questions. Για να ρωτήσω. Ask questions, get those answers. Είχα πολλά ερωτήματα που ήθελα να πάρω απαντήσεις. Στη μαμά σου δεν τα έθεσες ποτέ αυτά τα ερωτήματα? Τι έγινε ο μπαμπάς μου, γιατί χωρίσατε, πώς βρέθηκα εγώ να μεγαλώνω έτσι με τον θείο Μάικλ, όπως τον έλεγες? Yeah, I've asked questions to my mom before. Ναι, ρωτούσα τη μητέρα μου πολλές φορές. Didn't really give us answers to those questions. Αλλά δεν μου έδινε πραγματικές απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις. Not a lot I know, really. Not a lot. Όχι, βασικά όχι. Δεν μου έδινε απαντήσεις συγκεκριμένες. Άρα δεν ξέρεις τίποτα για το χαρακτήρα του, τίποτα για το πώς σε μεγάλωσε μέχρι που έφυγε. Για το λόγο που έφυγε, σου έχει πει κάτι η μαμά σου? Γιατί χάλασε αυτή η σχέση? Γιατί έφυγε από τη ζωή σας? Δεν σου έχει πει τίποτα? Never told us why the relationship Δεν είπε ποτέ τίποτα γιατί χάλασε αυτή η σχέση. It's only just recently, within the last couple of days, getting this invitation. Μόνο τελευταίες μέρες που έλαβα αυτή την πρόσκληση για την Ελλάδα, που ανοίχτηκε λίγο περισσότερο. Τι σου είπα αλήθεια τώρα, που έλαβες εσύ αυτή την πρόσκληση για την Ελλάδα? So once I've gotten the invitation, I've explained, obviously, I'm coming over to Greece. Μου εξήγησε όταν έλαβα αυτή την... She's explained that he's a very nice man. Όταν έλαβα την πρόσκληση, μου εξήγησε ότι είναι πολύ καλός άντρας αυτός. Still didn't explain what kind of character he was. Παρ' όλα αυτά δεν μου εξήγησε τι είδους χαρακτήρα είχε, απλώς ότι ήταν καλός άνθρωπος. Ούτε το λόγο που χώρισαν σου τον είπε. Και πως εσύ μεγάλωσες έτσι. Όχι, το λόγο δεν τον ανέφερε. Φαντάζομαι θα ήθελες πάρα πολύ να τα μάθεις όλα αυτά. Βεβαίως. Ωραία. Να σου τα πω εγώ. Λοιπόν. Γιατί δεν ξέρω μετά θα υπάρχει ψυχραιμία να σου απαντηθούν αυτά τα ερωτήματα. Η αλήθεια είναι ότι θα μπορούσες να έχεις μεγαλώσει με τον πατέρα σου. Και το πρόβλημα δεν ήταν τόσο μεταξύ τους, όσο ανάμεσα στον μπαμπά σου και στη γιαγιά σου. Στη μαμά της μαμάς σου. Την έχεις γνωρίσει, έχετε μιλήσει ποτέ με τη γιαγιά για το θέμα του πατέρα σου? Ποτέ δεν μιλήσατε? Δεν ήξερα για τίποτα. Δεν υπήρχε πολύ μεγάλη συμπάθεια, πάση περιπτώσει, εκ μέρους της γιαγιάς προς τον μπαμπά. Και κάποια στιγμή η γιαγιά σου παρότρινε τη μαμά σου να κάνει στήρωση. Για να μην κάνει άλλο παιδί μετά από σένα. Το πήγε όντως, το έκανε. Και εκ των υστέρων ενημέρωσε τον πατέρα σου για αυτή την πράξη. Αυτό τον πείραξε πολύ. Θεώρησε ότι ήταν κάτι για το οποίο θα έπρεπε να το είχαν κουβεντιάσει, το είχαν συζητήσει. Και η αλήθεια είναι ότι υπερέβαλε στην αντίδρασή του. Σε τρεις μέρες πήρε τα πραγματάκια του και έφυγε. Το θέμα είναι ότι μετά προσπάθησε πολλές φορές να έρθει σε επικοινωνία μαζί σου, μαζί σας. Με σένα, με τη μαμά σου. Όμως ταξίδεψε, έφτασε μέχρι εκεί. Αλλά βρήκε τον νέο ιδιοκτήτη του σπιτιού. Γιατί το σπίτι όπου γεννήθηκε, όπου πρωτοζήσαν το ζευγάρι, είχε πουληθεί και δεν μπόρεσε να βρει άκρη. Και το ταξίδι αυτό το επανέλαβε αρκετές φορές, και δύο και τρεις, και μέσω ίντερνετ έψαξε και μέσω Facebook έψαξε, χωρίς αποτέλεσμα. Σε ψάχνει πολλά χρόνια. Από το 1990 ψάχνει να βρει το γιο του. Συμφωνούμε σε αυτό ότι όντως μετακόμισατε κάποια στιγμή? Ναι, ναι.
Είσαι ευαίσθητος, Μάρκ, πολύ. Θέλω να το καταλάβεις αυτό. Έχει σημασία για σένα, για το παιδί. Έχει πάντα σημασία να ξέρει ότι δεν ήταν στο περιθώριο της σκέψης του γονιού. Ούτε στην άγνοια, ούτε στην απόρριψη. Ήσουν πάντα στο μυαλό του. Και τα τελευταία χρόνια, το τελευταίο διάστημα, έχει προβλήματα υγείας αναπνευστικά σοβαρά και του απαγορεύεται να ταξιδέψει. Γι' αυτό ήρθε σε αυτή την εκπομπή, για να σε ψάξουμε εμείς. Σε ψάξαμε και σε βρήκαμε μετά από πολλή προσπάθεια και δυσκολία, το ξέρεις. Το ήθελες πολύ, ε? Να σε ψάξει εκείνος. Ναι. Δεν ήξερα τίποτα από αυτά. Το ξέρω, καρδιά μου, το ξέρω, το ξέρω. Το ξέρω. Εσύ πίστευες δηλαδή ότι ένας άνθρωπος που απλά εξαφανίστηκε και δεν γύρισε ποτέ να κοιτάξει πίσω τι άφησε? Κι όμως δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι, Μάρκο. Είναι ένας άνθρωπος πονεμένος, ευαίσθητος, τρυφερός. Θα μπορούσε να έχει γίνει ένας εξαιρετικός πατέρας απέναντί σου. Αλλά ήρθαν έτσι λίγο στραβά τα πράγματα. Και μετά έψαξε, προσπάθησε, ερεύνησε, αλλά δεν έφτασε σε κανένα στοιχείο, σε κανένα αποτέλεσμα. Έχεις το κλειδάκι, ήρθε να ανοίξει το πακέτο σου. Το καρτελάκι που κρατάς είναι αυτό που του δώσανε στο μευτήριο όταν γεννήθηκες. Είναι τα στοιχεία σου. Γεννήθηκες εδώ στην Ελλάδα, το ξέρεις. Νιώθεις λίγο Έλληνας, λίγο? Definitely. Αλήθεια. Πώς δίνονται, χαίρομαι. Λοιπόν, αυτόν τον άνθρωπο δεν τον ξέρεις καν πώς είναι, φαντάζομαι. Έχεις δει ποτέ φωτογραφία όταν ήταν με τη μαμά σου, στα νιάτα του? Yeah, I've seen a couple of photos, more now. Έχω δει, έχω κάποιες φωτογραφίες τώρα τελευταία. But I had one photo that was given by my grandmother. Έχω μια φωτογραφία που μου έδωσε η γιαγιά μου. But I haven't, you know, until recently seen. Μέχρι τελευταία δεν είχα δει φωτογραφίες του. Σου έδωσε η γιαγιά σου φωτογραφία. Άλλες πληροφορίες για τον πατέρα σου, για το χαρακτήρα του σου έδωσε? Η γιαγιά σου είπε κάτι? Καμία πληροφορία για το χαρακτήρα. Just the photo when me and Kelly were asking questions. Μόνο όταν ρωτούσαμε εγώ και η Kelly. Kelly, είσαι χαρούμενη? Are you happy? Happy, yeah. It's been a long time coming. Σου εξέφρασε πάντα την ανάγκη του και την αγωνία του να συναντήσει τον πατέρα του, ε? Είναι κάτι που το περάσατε μαζί, το περνάτε αυτό? He always expressed to you his desire to meet his dad, to find his dad. For quite a few years now, it's been something he's wanted to do for a long time. Ναι, είναι κάτι που το ήθελε πολύ καιρό. Και μετά από τόσα χρόνια, Μάρκ, είμαστε πάρα πολύ κοντά στο να γίνει επιθυμία σου πραγματικότητα. Θέλω να κοιτάξεις εκεί. Ποιος σε έχει φέρει απόψε στη χώρα που γεννήθηκες. Δεν ξέρεις τίποτα για το χαρακτήρα του, τίποτα για το πώς σε μεγάλωσε μέχρι που έφυγε. Για το λόγο που έφυγε, σου έχει πει κάτι η μαμά σου? Γιατί χάλασε αυτή η σχέση? Δεν είπε ποτέ τίποτα γιατί χάλασε αυτή η σχέση. It's only just recently, within the last couple of days, getting this invitation. Μόνο τελευταίες μέρες που έλαβα αυτή την πρόσκληση για την Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά δεν μου εξήγησε τι είδους χαρακτήρα είχε, απλώς ότι ήταν καλός άνθρωπος. Ούτε το λόγο που χώρισαν σου τον είπε? Και πως εσύ μεγάλωσες έτσι? Όχι, όχι, το λόγο δεν τον ανέφερε. Είμαστε πάρα πολύ κοντά στο να γίνει επιθυμία σου πραγματικότητα. Θέλω να κοιτάξεις εκεί. Ποιος σε έχει φέρει απόψε στη χώρα που γεννήθηκες. Είναι κορυφαία στιγμή αυτή.
κοιτάζεστε στα μάτια τόσο έντονα και οι δύο και μοιάζετε, μοιάζετε τόσο πολύ στο βλέμμα. Συμφωνείς, Μάρκ? Μοιάζετε πολύ. Κύριε Πλέσσα, σας ακούει το παιδί. Μιλήστε του. Γεια σου, Μάρκ. Είμαι ευτυχισμένος που σε βρήκα και από την εκπομπή εδώ. Και ευχαριστώ τον Θεό που με άφησε να σε δω. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό που αισθάνομαι. Και βλέπω ότι είσαι πάρα πολύ καλό παιδί. Είναι. Γλυκό και ευαίσθητο είναι. Να είσαι καλά, γεια μου. Να είσαι καλά, γεια μου. Τι ωραία κουβέντα. Να μπορείς να την πεις επιτέλους άμεσα στο παιδί σου. Μεγάλες στιγμές ζούμε, κύριε Πλέσσα. Μεγάλες στιγμές. Μάρκ μου, θέλεις να το απαντήσεις? Είναι πολύ περίεργο αυτό το συνέστημα. You know, I've only seen photos. Strange feeling. A long time. 29 years, a long time. Είναι πάρα πολύ καιρός αυτός ο χρόνος, αυτός ο καιρός που έχει περάσει, το 29 χρόνια. Θέλεις να ρωτήσεις κάτι? Πριν διώξω το κεντρικό πακέτο, υπάρχει κάτι που σε βασανίζει? Κάτι που πρέπει να το λύσουμε? Up until today, I didn't know a lot. Μέχρι σήμερα δεν ήξερα πολλά. Why so long? Like I've only just recently found out. Maybe you've been looking for me. Γιατί τόσο καιρό και να το μάθω μόνο τόσο πρόσφατα? Από το 1990 έψαχνε και τώρα το μάθα εγώ. Ο βασικός λόγος ήταν που αλλάξατε σπίτι. Από τη μεριά του. Από τη μεριά σου. Το ότι δεν σου δόθηκε καμία πληροφορία από το περιβάλλον. Τα κλείνουμε αυτά εδώ, τα σταματάμε. Κλείνουμε το χρονοδιακόπτη, μετρούσα αντίστροφα. Τέλος, διώχνω το κεντρικό πακέτο. Ήρθε η ώρα ο πατέρας να αγκαλιάσει το γιο και ο γιος να γνωρίσει τον πατέρα του. Διώξτε το, παρακαλώ. Δεν το πιστεύει ο Μάρκ αυτό που ζει. Δεν το πιστεύει. Καθίστε, please. Δεν το πιστεύεις, Μάρκ, ακόμη, ε. Είναι αλήθεια. Είναι ο μπαμπάς σου. Ήρθε αυτή η ευλογημένη ώρα. Και τη ζω κι εγώ μαζί σας. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε το δικαίωμα να παίρνω κομματάκι από αυτή τη χαρά σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Για ό,τι έκανες. Το δέωνο μας, το χρέος μας κάναμε. Αλίμονο. Κάθε πέμπτη μου κάνατε και κλώ, αλλά σήμερα κλαίω για το παιδί. Από χαρά. Σήμερα κλαίτε για το δικό σας το παιδί. Από χαρά, έτσι. Μάρκ, είσαι ευτυχισμένος. Ε. 100%. 100%. Χαίρομαι πάρα πολύ. Καλώς όρισες στη χώρα σου, στην αγκαλιά του μπαμπά σου. Καλώς ήρθατε. Να είστε γεροί, να μην χωθείτε, έτσι. Κρατήστε την επαφή. Ευχαριστώ πολύ. Και με αυτά τα ωραία συναισθήματα χαράς και λύτρωσης που περιέρεουν το πλατό μας απόψε, θα σας πούμε την καληνύχτα μας, θα δώσουμε το ραντεβού μας για την άλλη Πέμπτη στις 9.45 και θα σας θυμίσω βεβαίως αυτό που πρέπει να κάνετε τώρα.
που μας τηλεφωνήσετε και να μην αφήνετε το χρόνο να περνάει, γιατί ο χρόνος είναι αμήλικτος. Σηκώστε το ακουστικό, 212-212-5010, να ακούσουμε το ετοιμάσεις και να κάνουμε τα πάντα προς επίτευξη του στόχου σας. Να είστε καλά. Περιμένω τα κλικ σας στο όμορφο-μυστικά.gr. Την άλλη Πέμπτη μαζί. Καλή σας νύχτα!